Έλα να φτιάξουμε την ψυχολογία του λαού για την στενοχωρημένη Χριστάρα. Αλλά ρε Χριστάρα, ηγέτη. Κόσμος έτσι ταλαιπωρημένος, ο κόσμος περπατάει στον δρόμο, δεν γελάει, όλο σκεπτικός. Τι γίνεται? Πάω εκεί στο σούπερ μάρκετ, πίνω κανένα καφέ. Βλέπω όλοι στενοχωρημένοι. Ρε γελάτε λίγο, ρε. Ο Έλληνας πρέπει να γελάει. Δεν γίνεται δουλειά. Άμα δεν γελάμε, κλαίμε. Όπως κλάψαμε χτες. Ρεάλ! Ρεάλ! Πάρ το πάλτο. Ποια άλλη είχαμε? Ρεάλ, Μπάγερ, άλλο πάλτο. Παρί Σεν Ζερμέν, άλλο πάλτο. Κλάμα, κλάμα. Πού να θέρψει. Και μιλάμε τώρα, εκείνη η Μπαρτσελόνα πέτυχε εκείνη την ελβετική που την τη σακάτεψε 7 γκολ. Αυτό κάνουν οι ξένοι. Οι ξένες οι ομάδες, αν σε πετύχουν σε κακή μέρα, σε πυροβολάνε και σε μαστιγώνουν με πάθος και δίνουν πόνο. Το σπίτι σου, το χατήρι σου. ΠΑΟΚ σήμερα έχουμε, ΠΑΟΚ δυνατά με Στεάουα. Πιστεύω ότι μπορεί να το πάρει το μάτς, γιατί με σπήρε ο φίλος Ολυμπιακός από τη Ρουμανία. Δεν είναι κάποια ομάδα η οποία μπορεί να σε προβληματίσει, αλλά θέλει σοβαρότητα. Και από ό,τι μου είπε τώρα ο Κώστας ο Παπαδομανολάκης, η εντεκάδα την ακούσατε. Απέξω ό, το αριστερό μπακ. Θεός να μας φυλάξει. Ο Σάστρε δεξιά. Ξανά Θεός να μας φυλάξει. Και από εκεί και πέρα πάμε. Τώρα πόσο ό, το πάει αριστερό με δεξί πόδι, αριστερό πόδι. Τι να πω ρε παιδιά, εδώ να τα δούμε όλα. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, έχει παίξει ο παίκτης αυτός αριστερό μπακ ποτέ? Αλλά εγώ ξέρω, όταν είσαι αριστεροπόδαρος, παίζεις με τρία στόπερ. Πρέπει να έχεις ένα αριστερό. Πρέπει ένας ο οποίος να έχει και τα δύο πόδια στα λίμπερο και ο δεξιός να είναι δεξιοπόδαρος. Ή ο αριστεροπόδαρος, ξαφνικά. Κάποιοι κάνανε τους δεξιοπόδαρους, τους πηγαίνανε αριστερά για να κάνουν θέματα. Άλλοι από αριστερά τους πηγαίνανε δεξιά, από δεξιά αριστερά, όπως κάνανε το Ριβάλντο. Γιατί εντάξει, είναι καλό όταν έχεις ένα αριστεροπόδαρο καλό που ξέρει καλό ποδόσφαιρο. Τι γίνεται? Επειδή παίζει δεξί εξτρέμ και επειδή έχει την εστία προς την φάτσα, με το αριστερό πάδι μπάλα πάει που θα πάει, στο γάμα. Πολύ απλά. Δεν υπάρχει. Αλλά είδαμε ματσάρες, δηλαδή γουστάρεις να βλέπεις παιχνίδια. Και δεν είναι αυτό. Όταν μπαίνει γκολ, τρελαίνονται. Στην κερκίδα επάνω και λέω: κοίτα τι κάνουν τα εμβόλια. Του έχει χτυπήσει το κεφάλι όλου και τρελό και πανηγυρίζουν τα γκολ από εδώ και από εκεί. Θες 7-2, θες 7-1, θες 5, θες 1-1 ή μπενάλτι. Του βλέπει και πανηγυρίζουν σαν τρελή. Δηλαδή εντάξει, είναι ματσάρες, οποίες γουστάρεις να βλέπεις, ρε παιδιά. Εντάξει, το Champions League είναι άλλη ποιότητα. Ό,τι και να πούμε, βλέπεις ομαδάρες, βλέπεις άλλη κερκίδα, βλέπεις άλλη ποιότητα. Εντάξει, αυτά γουστάρουμε. Αλλά το κουράζει πολύ το έργο τώρα. Πολλά παιχνίδια, το κεφάλι μας γίνεται, τι να πω, κούραση. Βλέπεις από εκεί μάτς, ξεκινάς από τις 8, καλά πας στις 10, δώσεις από εκεί λεπτό προς λεπτό. Σε βαράει στο κεφάλι. Και εσύ ρε Μπάγερ, δεν πάει να πας στην εστία, ρε. Δηλαδή τι κάνετε, Ρεάλ, άλλοι αυτοί. Τι, πού πάνε μωρή Ρεάλ? Με Μπαπέ 150 εκατομμύρια και δεν μπορεί να πάτε στην εστία? Στο τελευταίο δεκάλεπτο λίγο πιέσανε, μήπως και κάνουν κάτι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι σήμερα ότι έχουμε τον ΠΑΟΚ ο οποίος παίζει 10 η ώρα και ο Ολυμπιακός παίζει στις 8 με την Μπράγκα. Ένα προγραμματάκι που έχουμε ματσάκι έτσι να γουστάρετε σήμερα με τρέλα. Σλάβια Άγιαξ. Εδώ Σλάβια Πράγκα, Άγιαξ. Πάμε ένα διπλάκι πιστεύω. Ρεάλ Σοσιεδάδ Άντερλεχ. Άσο είναι αυτό. Χθες ποιο είπα εγώ διπλό, ρε, και ήρθε 0-4. Ποιο διπλό? Την Ζάσβουργκ με την Πρέστη. Α, τι ήταν αυτό, τι κεφαλιά φάγα, κύριε. Κεφαλιά. Μιλάμε, χτυπάω το κεφάλι μου σε 0-4. Ρε Σάλμπουργκ, 0-4. Γκολάρα έβαλε ο Τζιόλης. Γκολάρα! Την έστειλε στο γάμα. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Άκου να δεις μερικές φορές. Όταν παίζει στοίχημα, τα σούλη, τι μπέρδεμα γίνεται. Έχω παίξει under 5,5 corner όλα τα μάτς στο πρώτο ημίχρονο. Όλα. Βγαίνω όλα. Κάνω ένα λάθος και παίζω την Club Breeze, την παίζω under 5,5 όλο το μάτς. Κατά λάθος. Δεν το είδα. Και έχει κάνει 4. Μου δίνει στα 150 ευρώ, μου δίνει πάρε 60. Λέω δεν γίνεται. Λέω άμα είναι τώρα δύο corner, θέλει δύο corner σε 45 λεπτά. Πάρτα και πήγαινε αλλού. Τα παίρνω.
Ξέφυγα το μάτς, πάω και κοιτάω στο τέλος πόσο ήταν, 5 κόρνε. Έμεινε άντερ 5,5. Και λέω, τι να πω, τι να πω, τι να πω. Τέλος πάντων, αυτά έχει το στοίχημα. Γι' αυτό και τα άντερ 5,5 τα κόρνε πρώτο ημίχρονο. Άμα τα δείτε ότι είναι, προσέχτε, παχύ. Βλέπετε ομάδες οι οποίες λένε είναι 2,40-2,40 και το Χ3,50. Πάνε να πει ότι είναι ντέρμπι. Άρα δεν θα υπάρχουν πολλά κόρνε. Και χθες λέω, είχα μια έμπνευση αυτή. Αν το έβαζα πάλι άντερ 5,5, έβγαινε ημίχρονο. Και δεν το βάζω. Το λάθος μου, τα λάθη μου, τα πάθη μου και όλα αυτά που πρέπει να κάνω. Γι' αυτό όλο το μυαλό μπουκώνει. Πρέπει να το ξεμπουκώσω. Το βάλω εκεί μια σκούπα στα αυτιά και να βουίζει να πούμε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τάσος Βατζέρης στον ήχο, μορφή αυτή το παιδί αυτός. Και Μαριλίζα Αγόρα στα τηλέφωνα που παίρνετε και ακούτε αυτή τη γλυκιά φωνή τα μεσημεριά, γιατί ο κόσμος εκεί που κοιμάται ακούει αυτή τη φωνή και περνάει πάρα πολύ καλά. Και μην ξεχνάτε τώρα ότι εντάξει, για το Μιχαλάκη να πούμε τα πράγματα πάνε καλύτερα. Δεν πονάει. Και μάλλον από Δευτέρα, από ό,τι μου είπε, θα είναι κανονικά εδώ στο ράδιο να μας γλωσσοτρώνει. Μία αιμορραϊδες ο ένας, μία ο άλλος κυστικόχυδος, μία το νεφρό, μία το ένα άλλο. Λέω τι γίνεται, μας γλωσσοτρώνει. Δεν μπορούμε να θρέψουμε οικογένεια έτσι ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να θρέψουμε οικογένεια. Να πούμε, η Καραμπάγ με τη Μάλμε, εδώ μπορούμε να δούμε κανένα διπλό. Ολυμπιακός Μπράγκα. Η Μπράγκα είναι καλή ομάδα. Και από ό,τι την έχω δει, είναι πολύ επικίνδυνη. Αν ο Ολυμπιακός τώρα πάει με το πεδομάζωμα που λέει και να παίξει και αυτά, θα γίνει κανένα μπάμε και θα έχουν κανιά πίκρα όλοι μαζί. Λάτσιο Νις Ματσάρα, η Λάτσιο σε καλή φόρμα μπορεί να το πάρει το μάτς. Μακάμπι Τελαβίβ Μίτλαντ, η Μακάμπι είναι ο μαδάρα, το τσιμπήσε το παιχνίδι. Φερετσβάρος Τότεναμ. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω τώρα οι αγγλικές οι ομάδες. Δεν μπορώ να ξέρω αν κατεβαίνουν 100% με τις εντεκάδες, γιατί τα υποτιμάνε λίγο αυτά τα παιχνίδια. Δεν τα παίζουν όπως στην Αγγλία. Φεύγω από εκεί. Ο Ρίγκας με Γαλατά Σαράι. Ρίχτε και ένα διπλό και 0-4. Βάλτε εκεί ένα over 3,5. Γαλατά Σαράι θα παίξει μέσα με τον Ασημέ, θα παίξει με τον Ικάρντι. Θα τους βαλσαμώσει, δεν γλιτώνουν αυτοί. 4 φάγανε από τη Στεάουα. Μπεσίχτας Άιντρεχ. Εδώ είναι ματσάκι. Γκολ μπορεί να πάει εδώ. Ρέιτζες Λιόν. Και εδώ γίνεται μάχη Λιόν, η οποία δείχνει εντός έδρας καλά. Ρέιτζες και εκτός έδρας είναι καλύτερη και εντός. Άρα και εδώ πάμε γκολ. Η Πλίζεν μαζί με του Λουτογκάρετ είναι ένα ματσάκι. Άστο να πάει. Πόρτο Μάντσεστερ Γιουνάιτ. Εδώ θα γίνει μάχη. Πόρτο Μάντσεστερ Γιουνάιτ. Ωραίο ματσάκι. Εδώ πάει τριπλή. Δεν μπορούμε να βάλουμε κάτι. Η Έλφσμπουργκ μαζί με τη Ρώμα. Πιστεύω το πάρει το διπλό η Ρώμα. Τβέντε Φενέρ. Η Τβέντε είναι πάρα πολύ καλή. Είναι σε καλά θέματα. Μπορεί να το πάρει το ανασάκι. Πάουκ Στεάουα. Ο Πάουκ, ο οποίος με αυτά που μου είπε ο φίλος από την Στεάουα, ότι από τη Ρουμανία, και μου είπε ότι η ομάδα αυτή είναι έτσι και έτσι, πιστεύω ότι ο Πάουκ σήμερα θα το πάρει το μάτς. Αν και κουρασμένος, ταλαιπωρημένος και όλοι και αυτά, και η εντεκάδα που κατεβάζει είναι καλή, πιστεύω ότι μπορεί να το πάρει το ματσάκι. Αθλέτικο Αλκμαρ. Εδώ είμαστε ένα καλό παιχνίδι. Πιστεύω ότι και η Αλκμάρ με την Αθλέτικο γκολ και εδώ, γιατί παίζουν ανοιχτά και βάζουν τα γκολάκια τους. Και Ούνιο Σεν Ζιλουάζ Μποντογκλίμ, αυτή είναι, και εδώ γκολ. Αυτά είναι τα ματσάκια που έχουμε σήμερα. Η εντεκάδα που λέει ο ΠΑΟΚ τώρα που μπορεί να παίξει είναι Κοτάρσκι. Ωραίος ο Κοτάρσκι, σε καλή φόρμα. Από ό,τι είπε ότι στη συνέντευξη τύπου που είχε χθες, με εμπνέει ο Λουτσέσκου. Τον βοηθάει. Εντάξει. Φου τερματοφύλακα ήταν ο Λουτσέσκου. Άμα δεν σε φτιάξει και εσένα, ποιο θα φτιάξει. Θα την πιάσει την μπάλα. Την πιάσει την μπάλα. Α, χθες, κάνω μια παρένθεση χθες, ήταν ματσάρα Ντόρτμουντ Γιουβέντους. Το ματς, γι' αυτό λέμε τα σεντρεφόρ και τα φωνάζω και τα λέω. Τα σεντρεφόρ. Κερδίζει Ντόρμουντ 2-1. Προσέξτε, 2-1. Με κόκκινη η Γιουβέντους. Έχει μπροστά το Ζάχοβιτς, την παιχτούρα. Είχε κάνει το ένα γκολ το 2-1. Κάνει το 2-2 με 10 παίκτες. Έτσι κάποια στιγμή λες είναι η στόφα της μεγάλης ομάδας. Κάνει το 2-2 και στο 85... Ο Πιτσιρικάς, πες τον τον Πιτσιρικά, τον προπονητή μου, ρε, που έχει Πόρτο, πες τον. Έλα ρε Τάσο, πες τον. Κοντρέρα, μπράβο, όχι ο Κοσέισαο, μπράβο.
κάνει μια γκολάρα, περνάει την μπάλα τα πόδια κάτω από τα πόδια του αμυντικού και βγαίνει και πας να πεις τώρα στο σουτ που κάνει, βρήκε λίγο η μπάλα και του έκανε το χατήρι και έκανε το 2-3. Και όμως κέρυσε μέσα στην Ντόρμουντ 2-3. Αυτό είναι αν έχεις, λέμε, φανέλα. Η φανέλα της Γιουβέντους, όσο και να το κάνεις, μετράει. Γιατί τόσα χρόνια έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει κάνει, έχει ράνει, πέρασε κάποια κρίση λόγω στοιχημάτων και αυτά, αλλά τώρα σιγά σιγά άλλαξε και τον προπονητή αυτόν που είχε, ο οποίος έβλεπε με τα μαλλιά που δεν είχε. Γιατί έβλεπε τα μαλλιά του, αλλά δεν είχε και τα είχε καταστρέψει και το με τον Ρονάλντο, είχε πλακωθεί και με όλους. Και πήγε ένας προπονητής εκεί, ο οποίος τους έφτιαξε λίγο και κάνει φοβερό διπλό μέσα στη Γερμανία. Η εντεκάδα του ΠΑΟΚ που παίζεται αυτή τη στιγμή: Κοτάσκι, Ότο αριστερά, Σάστρε δεξιά, Μιχαλίδης και Τζιόρα. Οι τέσσερις αυτοί. Εντάξει, καλή. Μιχαλίδης είναι ξεκούραστος και ο Σάστρε και αυτός ξεκούραστος. Ο Ότο έχει παίξει τώρα και τα τρία μάτς, και μες στη Τουρκία και με τον Άρη και σήμερα. Θα αντέξει, δεν ξέρουμε. Πάμε παρακάτω. Θα παίξει ο Σντόεφ μαζί με τον Καμαρά. Μάλλον με τον Καμαρά οι δυο τους. Εντάξει, μια διάδα καλή. Ο ένας ξέρει τον άλλον, μπορεί να κάνουν το κάτι καλό. Εμένα προσωπικά, να σας πω την αλήθεια, μ' άρεσε και ο Μπακαγιώκου. Παρά δεν ξέρω τι λέτε εσείς, ο Μπακαγιώκου μου έδειξε ότι είναι δυνατός, έχει το διασκελισμό του και έχει όλα αυτά που χρειάζεται τα αμυντικό χαφ. Άμα παίξω Καμαρά με τον Μπακαγιώκου σαν διάδα, δεν θα περνάει κουνούπι, να το ξέρετε. Γιατί είναι και οι δύο μαυράκια εκεί και όποιος περάσει δεν πρόκειται να περάσει. Και μετά πάμε στην τετράδα. Θα βάλει Δεσπότοφ δεξιά, Κωνσταντέλια δεκάρι, αριστερά το Σωτηράκι και μπροστά τώρα θα βάλει τον Τσάλοφ πάλι. Εντάξει. Ή τον Τσουντάλι. Ένα από τους δύο. Ένα ή Τσουντάλι ή τον. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Βάζει αυτή την εντεκάδα. Τα σεντρεφόρ δεν παίζουν καθόλου. Δεν συμμετέχουν στον γκολ. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Παράδειγμα, εγώ είδα τον Ζάχοβιτς χθες. Κρακ, κρακ, πρώτο δοκάρι γκολ. Δεύτερο δοκάρι, πάπια βάλε δύο γκολάρες. Δηλαδή, θα μου πεις, Δημόπλε, τώρα μίλες τον Ζάχοβιτς τώρα με τον Τσάλοφ και με το. Κοιτάξτε, όλοι έχουν την προσωπικότητά τους και όλοι έχουν το παίξιμό τους. Άμα είσαι όμως, έχεις το μυαλό σου μέσα τι πρέπει να κάνεις, εύκολα είναι. Εγώ όταν έπαιζα ποδόσφαιρο, ξέρετε τι έκανα. Έβλεπα κάποιες κινήσεις στα σεντρεφόρ και έβλεπα τον Μίλλερ, παράδειγμα, τον Γερμανό. Καθόμουν εκεί στο βίντεο και έβλεπα, λέω, Μίλλερ, για να δούμε τα γκολάκια του. Επιτόπου, στροφή 90 μοιρών, γκολ. Πρώτο δοκάρι, γκολ. Πήγαινε κεφαλιά, γκολ. Από εκεί, γκολ. Και έλεγα, πώς τα βάζει αυτός ο άνθρωπος τα γκολ. Και όμως τα έβαζε, γιατί είχε έμπνευση. Άρα και εσύ που κάθεσαι και τον βλέπεις, αρχίζεις και βάζεις στο μυαλό σου να έχει έμπνευση. Παράδειγμα, ο Τσάλοφ τώρα έχει να βάλει γκολ, παλεύει. Τώρα βάλει ένα γκολ, εντάξει, τώρα κοιμήθηκε ο Θεός, σήκωσε το πόδι και πήγε μπάλα γκολ, γιατί έκανε ο τερματοφύλακας στη βλακεία. Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι τη συγκεκριμένη στιγμή. Βάλε τα γκολ εκεί που χρειάζεται. Βάλε με στη Γαλατασαράι. Βάλε με τον Άρη που μπήκε σε αλλαγή. Βάλε από εκεί. Εκεί σε θέλω. Τώρα εκείνο τον γκολ και μου πανηγύριζε και πήγε στην κερκίδα και έκανε έτσι και αυτά. Δεν μου λένε κάτι, ρε Τσάλοφ. Πήρε λεφτά. Δείξε. Δείξε ότι μπορεί να κάνει γκολ. Όπως ο Πιέρο τη ΑΕΚ. Μπορεί να πει κάποιο για τον Πιέρο. Να πει Δημόπουλο, αυτό τον πήρε 4 εκατομμύρια, αυτό τον πήρε 1.200. Δεν μετράει, ο καθένα έχει την τιμή του. Και ο Ρονάλντο έχει 100 εκατομμύρια και ο άλλος έχει 30, άλλος έχει 40, έχει 50. Δεν μπορεί να γίνει όλοι οι Εμπαπέ και να δίνουν 250 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά δείχτε. Αλλά τι γίνεται. Αυτό μένα που με τρώει τώρα μέσα μου. Λέω, πώς όλα τα σεντρεφόρ που έχουν έρθει στον ΠΑΟΚ δεν βάζουν γκολ. Μήπως κάνει κάποιο λάθος με τακτική ο Λουτσέσκου. Μήπως δεν παίζει ψηλές σέντρες να πεταχτούν οι παίκτες στο πρώτο δοκάρι. Μήπως δεν παίζουν πρώτο δοκάρι και παίζουν δεύτερο. Σαν προπονητής πρέπει να τους πελάτε εδώ. Κοιτάξτε να δείτε όπου να βρισκόσαστε. Πρώτο δοκάρι την μπάλα συνέχεια. Εσύ αριστερό μπακ, εσύ δεξί μπακ, εσύ στόπερ. Και... ναι, την μπάλα τι. Πρώτο δοκάρι. Να ξέρει ο παίκτης ότι πρέπει να πηγαίνει πρώτο. Εγώ σας το είχα πει μια φορά και το θυμόστε.
Όταν ήμουν μικρός, επειδή ο Ρούτσα με συμπαθούσε, με πήγαινε με το γήπεδο, με τα αμάξι του κάτω στην Παιανία. Είχε ένα Honda Civic εκεί ο Ρούτσα. Δεν είχα αμάξι, με τα πόδια πήγαινα, κατέβαινα και στη Μεσογείο και πηγαίναμε. Στο δρόμο που πάμε, μου λέει: μικρέ, θα σου πω κάτι. Του λέω: τι ρε Χουάν. Μου λέει: άκου να δεις, όταν θα παίρνω την μπάλα, θα φεύγεις φωτοβολίδα στο πρώτο δοκάρι. Δεν πά να με βλέπεις όπου θες. Μου λέει: μπορεί να είμαι εγώ αριστερό μπακ, μπορεί να είμαι στόπερ. Εσύ θα πηγαίνεις στο πρώτο δοκάρι. Το καλλιέργησα εγώ τώρα μέσα μου. Εντάξει, πάω στην προπόνηση. Μου έκανε κάτι σεντρούλες εκεί στο πρώτο δοκάρι. Έτσι με τη ματάκια τα έκανα τα γκολάκια εγώ. Πάω το βράδυ στο σπίτι και αρχίζω και προβληματίζομαι. Λέω ρε τώρα, λέω, αυτός ο άνθρωπος για να μου πει αυτή την κουβέντα, κάτι στόχο έχει μέσα του. Τέλος πάντων, να μην στα πολυλογώ. Το βράδυ όλα καλά, το καλλιεργώ, Παρασκευή, Σάββατο, την Κυριακή παίζουμε το Μακεδονικό μέσα στη Λεωφόρο. Ο Ρότσα κάνει φάουλ από τη θύρα των επισήμων, η μπάλα στο κέντρο. Εγώ είμαι στο πίσω δοκάρι. Ο Φανάρας τερματοφυλάκας, ο Γρηγόρης και φίλος. Το βλέπω εγώ το Ρότσα και σηκώνει το πόδι, φεύγω από το πίσω δοκάρι, φωτοβολίδα. Ούτε να δω που είναι η μπάλα, τίποτα. Και μου τη βγάζει στο πρώτο δοκάρι και προσέχτε, βγαίνει ο Φανάρας με το άλμα και με τα χέρια μαζί. Άλμα και χέρια. Δεν μπορεί να πάει τρία μέτρα. Πάει τρία μέτρα, Τάσο. Και παραπάνω. Και του παίρνω την μπάλα μέσα από τα χέρια στο πρώτο δοκάρι και του κάνω γκολ. Και λέω, κοίταξε τι έκανε ο άνθρωπος. Καπάκι μετά, παίζουμε ένα άλλο παιχνίδι. Πρώτο δοκάρι, ξανά τσιμπηματάκι, γκολ. Και από εκεί έμαθα και το πρώτο δοκάρι. Αλλά πρέπει να ψάχνεσαι. Άμα δηλαδή τώρα βγαίνεις εδώ, κύριε Τσάλοφ, ή ο Ντισουντάλη, και μου πίνετε το φραπέ και μου τρώτε και πάτε να δείτε τα ωραία της Θεσσαλονίκης, και δεν πάτε να βάλετε λίγο το μυαλό σας και να πει ρε, έχω να βάλω τόσα αγωνιστικές γκολ, τι γίνεται. Εγώ όταν περνούσε η δεύτερη αγωνιστική και δεν έβαζα γκολ, άρχιζα και προβληματιζόμουν, λέω κάτι δεν πάει καλά. Και μια φορά είμαι στον Ηρακλή και κάνω 4-5 παιχνίδια, δεν κάνω γκολ. Δεφορμάρισμα, λέω, κάτι δεν πάει καλά. Τι κάνω? Δευτέρα το πρωί είχαμε τα βίντεο τότε, δεν είναι όπως είναι τώρα, ξέρεις, έτσι. Και έβαζε τότε παιχνίδια γκολ και έβαζα. Έβλεπα αγγλικό ποδόσφαιρο τη Δευτέρα. Έβαζε 500, έβαζε 200 γκολ. Τα έγραφα στο βίντεο. Την Τρίτη το ίδιο. Τετάρτη το ίδιο. Την Πέμπτη το ίδιο. Προσέξτε τώρα το θέμα. Την Παρασκευή το ίδιο. Σάββατο μεσημέρι πριν πάω στο ξενοδοχείο, ανοίγω το βίντεο και βλέπω όλα τα γκολ. Πρώτο, δεύτερο δοκάρι, από εδώ, από εκεί μπάλα, ανοίγει το μυαλό μου και ξεμπλοκάρει και παίζουμε με τον Παρσεραϊκό, και με το παίζουμε τον Παρσεραϊκό ερχόμαστε 5-0 και κάνω 3 γκολ. Άρα ψάχνεσαι, αν δεν ψάχτεις δεν σου μπαίνει μπάλα γκολ, γιατί είσαι καλό παιδί και ωραίο παιδί και χαμογελαστό. Πρέπει να βάλεις τον εαυτό σου να ψαχτείς, γιατί είναι η δουλειά σου. Δηλαδή ο Τσάλοφ τώρα δεν έπρεπε να κοιμάται που δεν μπορεί να βάλει γκολ. Γιατί σε πήρε ο ΠΑΟΚ για να κάνεις τη διαφορά, και ακόμα το Σαμάτα λέγαμε ότι δεν έκανε γκολ, και τώρα ο Τσάλοφ δεν κάνει γκολ. Άρα πρέπει να αρχίσει να κάνει γκολ. Έτσι είναι ο σεντρεφόρ. Αυτή είναι η θέση, εύκολη αλλά και δύσκολη. Θα μου πεις τώρα, μήπως το σύστημα του Λουτσέσκου καταστρέφει τους ποδοσφαιριστές? Εντάξει, τι να σου πω κάτι. Και αυτό παίζει. Μήπως και οι παίκτες οι πλαϊνοί κοιτάνε την πάρτη τους και θέλουν να βάλουν γκολ και δεν τους νοιάζει τι θα κάνει ο σεντρεφόρ? Γιατί εγώ δεν βλέπω τώρα, λέμε, το Ζίφκοβιτς να κάνει ποτέ κάποια σέντρα. Όλο πάει από αριστερά, πάει να σουτάρει. Ο Τάισον παίρνει την μπάλα, πάει κατά μέτωπο. Άρα ο σεντρεφόρ, όταν βλέπει τον άλλο και πάει κατά μέτωπο, τι κάνει? Τίποτα. Αυτός όμως που του βγαίνει σαν δεύτερο σεντρεφόρ είναι του Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας δεν είναι τυχαία ότι κάνει ευκαιρίες. Είναι έξυπνος. Παίζει έξυπνα. Ασκέτος δεν τον θέλει μπάλα και πάει μια φορά κλαίγοντας έξω το δοκάρι ή τα πλασέ του δεν είναι καλά. Αλλά ένας ποδοσφαιριστής, να ξέρετε ένα πράγμα, όταν έρχεται σε ευκαιρίες είναι καλό. Θα έρθουνε τα γκολ. Αν πεις τώρα, Δημόπλε, πότε θα έρθουν, όταν αποκλειστούμε απ' όλα. Είναι και αυτό. Αλλά πιστεύω
ότι κάποια στιγμή θα του έρθουν τα γκολ. Γιατί το να βρίσκεσαι σε ευκαιρίες είναι καλό. Το να μην βρίσκεσαι καθόλου σε ευκαιρίες και να μην ακουμπάς την εστία είναι το κακό. Αυτά ως μάθημα σημερινό. Εντάξει, θα σου λέει. Εντάξει. Καταλαβαίνετε κι εσείς που ακούτε, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να σας τα λέμε, να τα βλέπετε, να τα ακούτε και να πηγαίνετε στο γήπεδο. Είναι μια μέρα να σας πω κάτι με ένα παιχνίδι και βλέπω τον ΠΑΟΚ. Και είναι δίπλα μου ένας Ρωμά. Όρθιος, εκεί ήταν πίτα το γήπεδο. Και είμαι στη θύρα των επισήμων, αλλά όρθιοι. Δεν χωράγαμε, τότε γινόταν χαμός. Είναι ένα Ρωμά πίσω και τρέχει. Και φωνάζει κάποια στιγμή. Ρε Ζιβκοβίτς, κάνε overlap, ρε, κάνε overlap. Και όταν το λέει, τον κοιτάω. Του λέω, τι είπες ρε άνθρωπε, μου λέει, τι overlap, πού το ξέρεις το overlap εσύ. Ε, τα ακούω, αλλά μου λέει, δεν το ξέρω, τώρα το έμαθα, μου λέει. Λέω, μπράβο, καταλαβαίνετε μερικές φορές. Λέω, ακούω στο ραδιόφωνο overlap, άρα το overlap αυτό είναι. Κάνε από πίσω, λέει, να κάνει σέντρα. Καταλάβατε. Ωραία. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Θανάση Μόπλο στο μικρόφωνο. Τάσο Βατζέρη στον ήχο. Μαριλίζα Γοραστά. Τηλέφωνα Λίμπερο 107,4. Κάθε μέρα από 4 με 6 φορά παρτίδα. Σα παίρνω τηλέφωνο. Ρωτάνε τι σταθμό ακούτε στη Θεσσαλονίκη. Τι τα σου λέει. Αθλητικό Λίμπερο 107,4. Α, πάρα πολύ ωραία. Περνάτε ωραία. Ευχάριστα. Σα να γνωρίζουμε. Ένα μου λέει Δημόπλε, ακούω με να γνωρίζει και μάμη. Και ξυπνάω πάλι. Όταν τελειώνει η εκπομπή, λέω καλύτερα γι' αυτό. Εντάξει, θα σου κάνω. Μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Άμα σε νανουρίζω, του λέω και αυτό καλό είναι. Θετικό. Αρνικό ήταν να μην σε νανούριζα, λέω να κοιμηθεί. Έτσι μου ποτάσω μαζί με το, με το Θόδωρο από το μακρύ γυαλό. Α, λέω έτσι, πάτε. Ναι, όχι το μακρύ γυαλό, τη λεπτοκαριά. Λέω αφού είναι έτσι, λέω εντάξει, νανουρίζω. Μήπως θα σου κάνω και κούνια κούνια μπελά. Του ξέρω εγώ τι του λέω. Όχι, μου λέει εντάξει, ταλαιπωρημένο είμαι. Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές 2-31-02-87-8-8-8. Σήμερα έχουμε το καλό μάτς για τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να κερδίσει τη Στεαόρα και για λόγους βαθμούς και να ανέβει ψυχολογικά η ομάδα του ΠΑΟΚ. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι και πολύ στα καλά του. Αλλά εντάξει, επαγγελματίες ποδοσφαιριστές είναι, προπονούνται για να μπορέσουν να φτιάξουν την κατάσταση. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Έλα, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, γεια σου, Θανάση. Καλησπέρα. Ακούγομαι. Πάρα πολύ καλά. Ναι, λοιπόν, καταρχήν μια υδροδοσούλα. Ποτέ δεν θα μπορούσε να κάνει ανατροπή η Ιουβέντους με αντίπαλο την Ντόρτμουντ. Με 10 όμως έκανε. Δεν το έκανε. Το έκανε με μια που λέγεται Λοκομοτίβ Λειψίας. Γιατί Λοκομοτίβ, αφού ο Ντόρτμουντ είχε και κερκίδα μεγάλη, 50.000 κόσμο, κάτσε πώς είναι. Λοκομοτίβ Λειψίας έπαιζε με τη Ιουβέντους. Δηλαδή έχει παίκτες από τη Λοκομοτίβ Λειψίας η Ντόρτμουντ. Όχι, η Ντόρτμουντ εχθές, προχθές δηλαδή, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη, έριξε 7 στους κοτσές της Σέλτικ. Ναι. Έτσι. Κοιτάξτε, όμως να σου πω κάτι. Όταν κάνει μια ανατροπή τώρα η Ιουβέντους με 10 παίκτες, εντάξει, είναι θέμα. Ωραία. Και ο ΠΑΟΚ άμα παίξει να πούμε με την Σκοτούσα Σερών, ξέρω εγώ, και χάνει, ας πούμε, μπορεί να την κάνει ένα. Εντάξει, Ντόρμου τώρα, κοίταξε, είναι ομάδα που πρωταγωνιστεί τώρα στη Γερμανία. Είναι δεν καλά, είναι τώρα. Ναι, μια αντίστοιχη παρομοίωση. Ναι, και εγώ σου λέω ότι Ντόρμου τώρα να τι κάνει τι ομάδε. Με τον Άρη τρώει τον κολάκι από το πρώτο λεπτό και 90 λεπτά γαργάλα τα γλουγλού. Εντάξει. Ναι. Άλλο Λοζάνι, άλλο Κοζάνι, άλλο Λοκομοτίβ Λειψίας, άλλο Μπορούσια Ντόρμουντ. Ομάδα με 3 τελικού Champions League και με κατακτήσει. Μιλάω για την Ντόρτμουντ, έτσι. Ναι. Διορθωσούλα. Τώρα, παρακάτω. Λες για τα center forward. Λες Τσάλοφ, λες τη Σουντάλη, ξέρω εγώ κλπ. Δηλαδή αυτή είναι καλύτερη που πήρε τώρα από τον Μπουάνα Σαμάτα την Τανζανία που το διαφημίζεται κιόλας με την Τοντόμα την πρωτεύουσά της. Ρωτάω. Εγώ είπα ότι και οι τρεις δεν βάζουν γκολ. Εγώ θέλω γκολ το center forward. Εγώ θέλω γκολ από το center forward. Το Σαμάτα, οι δήμονες. Και φέρανε να πούμε το Μαροκινό και το Ρώσο, έτσι. Ναι. Και ρωτάω τώρα εγώ. Είναι καλύτερη από τον Μπουάνα Σαμάτα της Ντοντόμα της Τανζανίας. Εντάξει, τώρα δεν έχουν καμία σχέση ο Ντοντόμα με την Ντοντόμα. Ο Ντοντόμα με τον Τάξη. Άλλο στείλει ο Τσάνοφ, άλλο στείλει ο Τσουντάλη. Ο Σαμάτα είναι μονοκόμματος. Δεν μπορεί τώρα να κάνει, να του συγκρίνει. Δηλαδή αυτοί που δεν είναι μονοκόμματοι. Είδες εσύ καμιά καλυτέρευση επιθετικά στα center forward στο ΠΑΟΚ, ας πούμε. Εγώ αυτό είπα προηγουμένως, ότι κάτι φταίει τακτικά με τους παίκτες αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν γκολ. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά δεν μπορείς να δεχτείς ότι είναι να πούμε
παλτά κι αυτοί, όπως και ο Μπουάνα Σαμάτα. Όχι, καμία σχέση τώρα, δηλαδή Σαμάτα με Τσάλοφ. Ναι, εντάξει, με τον Τζάροφ ή με τον Ντουσουντάλι. Θα διαψεύσει το μέλλον, ναι. Εντάξει. Θα μου πει από τα γκολ θα τα δούμε. Αλλά δεν είναι ο Σαμάτα, αλλά πατάει την μπάλα και πέφτει τώρα. Εντάξει, μπάλα πούμε τα ίδια. Είδε τώρα, εκτιάζομαι, α πούμε, τα center forward που διωχθήκαν από τον Μπάουκ. Α πούμε, υπολήθηκαν ένα πινακίου φακή, έτσι. Λέμε για τον Τζόλι, που διαπρέπει, α πούμε, στα εξωτερικά, βρίσκω εγώ και πού αλλού θα έπαιζε. Γκολάρα, λέμε γκολάρα, τον άλλο, τον Τάκον, διαπρέπει στο center forward σαν Άγιαξ, τον Άγιαξ, ξέρω εγώ. Εντάξει, και αυτή τη στιγμή εμεί βολευόμαστε και έχουμε απαιτήσει, α πούμε, ευρωπαϊκή φύσεω από κάτι Σαμάτε, κάτι Τσάλοφ και κάτι Σουντάλι, α πούμε. Εντάξει. Χρυσώνετε το χάμπι, δηλαδή βοηθάτε και εσείς με την αποφάση σας, όχι μόνο εσύ, όλοι όσοι κάνετε ραδιόφωνο. Εμένα, να σου πω κάτι, άμα δεν μου άρεσε, όπως είπα για το Σαμάτα, θα το έλεγα. Ο Τσάλοφ μου άρεσε σαν παίκτη, αλλά δεν έχει τον γκολ. Ούτε ο Τσουντάλι έχει τον γκολ, το εύκολο. Εγώ δεν κατακρίνω τα παιδιά που δεν μπορώ να σκοράρω, ρε Θανάση. Εγώ τα κατακρίνω. Κατάλαβες έτσι. Εγώ τα κατακρίνω για το σεντερφόρ. Κατακρίνω αυτούς που τους φέρανε. Η δουλειά του αυτή είναι του σεντερφόρ. Να σου πω κάτι. Η δουλειά του σεντερφόρ είναι τον γκολ. Αυτούς που συμφωνούν με αυτούς που τους φέραν και τους εκθιάζουν αυτούς που τους φέραν. Κατάλαβες τι σου λέω αυτή τη στιγμή? Ναι. Ανάμπραβο, αυτούς κατακρίνω. Και όχι αυτούς που δεν μπορούν να σκοράρουν μπροστά σε άδεια εστία. Αυτά τα ολίγα. Να είσαι καλά. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Όταν ο παίκτης δεν μπορεί να σκοράρει, εκεί αρχίζεις και προβληματίζεσαι. Εγώ καλός είναι. Λέμε ο Τόμας. Λοιπόν, ο Τόμας. Εντάξει, ο Τόμας τι κάνει, γυρίζει στόπερ. Πάει δεξιμπακ, πάει αριστερομπακ. Κουράζει του σεντρεφόρ και πάει και κινείται. Ναι, μα δεν είναι δουλειά αυτή. Δηλαδή, ο σεντρεφόρ να γυρνάει πίσω στην άμυνα. Ο σεντρεφόρ πρέπει να είναι φρεσκαδούρα. Και τι λέμε φρεσκαδούρα, να είναι από το κέντρο και μπροστά και να πάρει την μπάλα να κάνει γκολ. Τώρα, εγώ τι να τον κάνω στόπερ όταν είναι 10. Δύο αμυντικά χαφ, δύο στόπερ, στόπερ αριστερό μπακ, δεξί μπακ. Και θα του πω, το δεκάρι μου και το σεντρεφόρ μου θέλω να είναι φρεσκαδούρα. Και να έρθουν οι άλλοι να μπολιαστεί το θέμα. Όταν όμως έρχεται και του δίνεις γκάζια και έρχεται να βάλει την μπάλα γκολ, δεν μπορεί. Γιατί είναι κουρασμένος, ταλαιπωρημένος και δεν έχει ανάσες. Πάμε σε γράμμη. Έλα, καλησπέρα. Έλα. Γεια σου, ρε Καβαλάρη, Τσαφάλτου. Έλα, ρε, γιατί μορφή του ποδοσφαίρου, πού είσαι? Λοιπόν, φίλε, μην περιμένεις τον Τάλοφ να παίξει φέτος μπάλα και να σου βάλει τα γκολ. Και πού τα περιμένεις? Θυμάσαι πέρσι ο... Και πού τα περιμένεις? Θυμάσαι πέρσι ο Ντοεύ. Ναι. Τι σχέση έχει ο περσινός ο Ντοεύ με το φετινό? Καμία. Διαφορά ένα 70% από την απόδοση του. Αυτή η Ρώση έτσι είναι, φίλε μου, Θανάση. Και τι να κάνουμε, δηλαδή, αν περιμένω πότε θα ξυπνήσει ο Ρώσος να βάλει γκολ, τότε σου λείπουν και τα 15 γκολ του σεντρεφόρ. Να σου πω και το άλλο, ρε Θανάση. Το Χάλαν να φέρει στον πάγκο αυτή τη στιγμή παραπάνω από 5 γκολ όλο τον χρόνο δεν θα βάλει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί? Είναι το σύστημα του Λουτσέσκου είναι αυτό. Εντάξει. Θέλει σεντρεφόρ εκτός κουτιού, θέλει σεντρεφόρ συμμετοχικό να βγαίνει έξω, να μαρκάρει, να τρέξει, να σπάσει μπάλες, να παίξει με πλάτη. Αυτό θέλει ο Λουτσέσκου. Δεν θέλει η ομάδα να παίζει για το σεντερφόρ. Θέλει το σεντερφόρ να παίζει για την ομάδα. Άκου να σου πω κάτι, φίλε μου. Ήμουν προπονητής στην Πολύγνη. Εντάξει. Η Πολύγνη ήταν Α1. Είχα τον Μπούλι, ένα σεντερφόρ ο οποίος ήταν Γάμα Εθνική. Δεν ξέρω αν ξέρεις από Γάμα Εθνική, αν ήξερες τον Μπούλι, ένα σεντερφόρ. Πολύγνη έχω παίξει όταν ήταν ξερό το γήπεδο, φίλε. Εγώ σου λέω με χόρτο. Τέλος πάντων, πάω εκεί προπονητής. Τον βλέπω τον Μπούλι, έχει πάρει κιλάκια. Του λέω, ρε Μπούλι, να σου πω κάτι. Έχω παίξει 10 μάτς και δεν έχεις βάλει γκολ. Μου λέει, ρε κότς, ρε ντροπή του λέω. Γάμα εθνική παίχτης να παίρνεις 15.000 ευρώ και να μην μπορείς να βάλεις ένα γκολ. Μου λέει, τι να κάνω. Έλα εδώ, του λέω. Τον αρχίζω στα τρεξιματάκια και μετά αρχίζω τελειώματα. Έλα εδώ, βάρακι. Πάμε στη. Πού πήγαμε, κάτω στη. Στην Περαία. Να παίξουμε εκεί. Ήτανε πρώτη Περαία, εμείς θυμάστε τελευταία τους είχα πάρει. Του λέω, σήμερα είσαι φρεσκαδούρα, σήμερα θα πρέπει να κάνεις γκολ οπωσδήποτε, του λέω, να φτιάξεις την ψυχολογία σου. Γιατί προπονήθηκε. Μπαίνει μέσα, πάρτα από εδώ, πάρτα από εκεί, ήρθαμε 5-0 και βάλει 3 γκολ. Αλλά το θέμα είναι πώς πρέπει να τον πεις τον άλλον. Καταλάβεις. Το θέμα είναι πώς έπαιζες εσύ, τι σύστημα έπαιζες εσύ και τι σύστημα παίζει ο Λουτσέσκου, ρε φίλε.
Εγώ πάντα παίζα με δύο μπροστά. Δεν παίζω με έναν. Βλέπεις. Γιατί να σου πω κάτι. Εδώ είχαμε... Ο ένας είναι ίσο κανένας. Για μένα προσωπικά. Θανάση, άμα θυμάσαι καλά, είχαμε τον Μπρίγιοβιτς και μάλλον μαζί του. Γιατί δεν έπαιζε έτσι όπως ήθελε αυτός και έβαζε τον Κουλούρη μέσα. Μπράβο. Για 6 μήνες. Τον είχε στο πάγκο. Μπράβο. Ναι, ο άνθρωπος πυροβολούσε. Όταν μπήκε ο Πρίγιοβιτς όμως πήρε πρωτάθλημα. Τσάκα τσούκα και έβγαλε. Ναι, αλλά τον έπεισε να βγει έξω, ρε φίλε. Εντάξει. Και να μαρκάρει και να τρέχει και να είναι σκυλί δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, τώρα περιμένει από το Χάλα να πάει να μαρκάρει. Ξέρεις τι κάνουν τώρα οι προπονητές. Άκου να σου πω κάτι. Έχουν ένα κακό, θέλουν να τρέχουν και οι 11 και να σβήσουν τα δεκάρια, να σβήσουν τα σεντρεφόρα, δηλαδή να κάνουν ένα στυλ ποδοσφαιρικό χωρίς θέσεις, από ό,τι κατάλαβα εγώ. Δηλαδή τα δεκάρια, εμείς ζήσαμε με δεκάρια και με σεντρεφόρ παιχταράδες. Αυτοί τραβάνε τον κόσμο στο γήπεδο, είναι έτσι, τον γκολ, το δεκάρι με την κάθετη πάσα. Καλό ο αμυντικό χαφ, καλό ο στόπερ, αλλά το δεκάρι με το σεντρεφόρ, αδερφέ, κάνουν τη διαφορά. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Ναι, το δεκάρι θα κάνει τη φαντασία και το σεντρεφόρ θα βάλει το πλεκτό του, το μπαλάκι. Ο ένας τη φαντασία αλλά και άλλο στην κολασία. Παπ, τελειώσαμε. Ακριβώς. Και να πω στο προηγούμενο, δεν είναι Λεύκος Σαμάτα, αδερφέ. Μπερδεύεσαι. Το σύστημα του προπονητή φταίει. Δεν φταίει κανένας παίχτης. Και το ξαναλέω, το Κέιν να φέρει τη Μπάγερ. Δεν θα παίξει. Παραπάνω από 4 γκολ δεν θα βάλει. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Είναι τακτική. Άρα κάτι φταίει τακτικά στο έργο. Παίξε μια φορά. Δηλαδή να σου πω κάτι. Ο Λουτσέσκο έχει ένα κακό. Η Μπάγερ το ίδιο σύστημα παίζει. Γι' αυτό δεν βάζει γκολ. Χθες δεν έκανε στην εστία, λέει και η Μπάγερ την ίδια δίκη. Άμα δεν βάζει ο Κέιν γκολ, δεν βάζει κανένα. Χθες δεν πήγανε στην εστία με την Άστον Βίλα και χάσανε. Δηλαδή, πολύ καλά, πολύ έξυπνο. Ναι, ας πω κάτι. Θες δύο σεντρεφόρ. Εγώ ήμουν δίδυμο συνέχεια με πολλούς. Δηλαδή με τον Τζουτζιάρη, με τον Σαραβάκο, με τον Λούχοβιτ, στον Μπάουκ. Δηλαδή είμαστε δίδυμο γιατί ο ένας βοηθάει τον άλλον. Ο ένας όμως, άμα σε μαρκάρουν τρεις και τα αμυντικό χάφ, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Εκεί πρέπει να ψαχτεί ο Λουτσέσκου. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί. Και δεν μπορεί να αλλάξει το σύστημα. Έχει το ίδιο σύστημα και καίγονται οι παίκτες. Αυτό γίνεται. Κατάλαβες. Θα πας στο γήπεδο σήμερα. Θα πας στο γήπεδο σήμερα. Ναι. Άντε, καλή επιτυχία, ρε ηγέτη. Έχουμε διαρκεία. Ωραία, μπράβο. Καλό παιδί, πειθαρχημένο κι εσύ. Άντε, για χαρά. Για. Πάμε στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα. Έλα, ρε ποιότητα της Σαντορίνης που βρίσκεσαι εκεί. Με τα ωραία τα βραχιόλια, με στα βρουδάκια πάνω δεν παίζονται. Έλα, κομπλές. Έλα, εντάξει. Λοιπόν, ωραία είναι όλα, Θανάση. Για το φίλο του προηγούμενου. Δεν υπάρχει ομάδα Λοκομοτίβ Λειψίας. Είναι Red Bull Λειψία. Έχει 550 εκατομμύρια budget. Πούλησε τον όμο 60 εκατομμύρια φέτος στην Μπαρτσελώνα. Και αυτή τη στιγμή είναι τρίτη μπροστά από την Dortmund. Δεν είναι ομαδούλα. Εγώ ξέρω ότι είναι άλλη Λειψία και άλλη Dortmund. Τώρα μου λέγει Λειψία. Με την Dortmund έπαιζε Λειψία, μου λέγει τώρα. Τι να πω. Όχι με τη Λειψία. Θανάση με τη Λειψία έπαιζε θέση βέβαια. Την προηγούμενη η Λειψία έπαιζε το 2-3. Όχι, όχι. Το 2-3. Η Λειψία έπαιζε με τη Γιουβέντους 2-3. Ναι, στο τέλος του γκολ του Κονσεϊσάου. Και προχθές έπαιζε η Ντόρτμουντ. Τώρα εκεί η Ντόρτμουντ είναι μεγάλη ομάδα. Όχι ότι η Λειψία είναι χωριό. Έβαλε 750. Κάτσε η Ντόρτμουντ που έβαλε 7 στη Σέλτικ. 7 δεν έβαλε. Πώς έβαλε. Προηγούμενη αγωνιστική. Την Τρίτη δεν ήταν. Και πουλάνε παίχτες, Θανάση, 50, 30, 40, 60 εκατομμύρια, 550 εκατομμύρια budget. Εντάξει, όμως είναι παιχταράς. Άμα τον δεις τον νόμο, να σου πω κάτι, τον νόμο που τον είδα εγώ με την Μπαρτσελώνα, ξέρει τη θέση πολύ Θανάση. Καλά όπως ο Κωνσταντέλια. Έτσι παίζει ο όμο. Αλλά έχει τελειώματα όμο. Θανάση, όχι μόνο με. Η Εθνική Ισπανία ήταν τυχερή, γιατί τραυματίστηκε ο επιθετικός, μπήκε όλμο στο πρωτάθλημα που γινόταν πριν από 2 μήνες. Και ναι. Πήρε το χρυσό, θυμάσαι? Ναι. Και πήρε την πρώτη θέση. Λοιπόν, τώρα για το θέμα του Center Four. Αυτό, Θανάση, αποδεδειγμένο είναι ότι ο Λουτσέσκου θέλει το Four να γίνει stopper, δεξί back, αμυντικό half. Και αν το θυμηθείς, άμα γυρίσει ο Μπράντον, θα ξεκινάει πάλι με τον Μπράντον. Και να σου πω και κάτι μεταξύ μας. Από τους 4 τον βλέπω καλύτερο τον Μπράντο, γιατί τρέχει, μαρσάρι, πάει δηλαδή, πρώτο, δεύτερο δοκάρι. Ψηλό, έχει δέσει με την ομάδα αυτό το κορμί. Ο ποδοσφαιριστής, ο Ρώσος, ο Τσάλοφ που έχει η ομάδα, έχει παίξει Champions League και έχει ματώσει Ρεάλ και άλλες ομάδες τώρα. Είναι πολύ καλός παίκτης, Θανάση. Αλλά τώρα βλέπεις,
στον ΠΑΟΚ παίζουν από τα πλάγια και όταν φτάσει ο πλάγιος για να κάνει σέντρα, ποτέ δεν κάνει σέντρα για το center forward. Τη γυρνά έξω από το πέναλτι της μεγάλης περιοχής για να βάλει γκολ ο ΣΒΑΠ. Έτσι γίνεται η φάση. Το center forward, αν έχει center forward φανάς, πρέπει να τον παίξεις. Και κάτι ακόμη. Επειδή μιλάμε για τον Μπρίγιο Βιτσόλη, τον Μπρίγιο Βιτσόλη στον ΠΑΟΚ τον ξέρει κανένας? Όχι. Με 700-800 χιλιάρικα. Όταν όμως έφυγε από τον ΠΑΟΚ και πέρασαν 5-6 χρόνια, το θυμόμαστε όλοι τον Μπρίγκοβιτς. Εγώ πιστεύω πως άμα αρχίζει και βάζει γκολ ο Τσάλοφ ή ότι σου ντάλει, θα ξεχάσουμε τον Μπρίγκοβιτς γιατί θα υπάρχουν αυτοί. Εντάξει, λίγο χλωμό το βλέπω τώρα το έργο της όπως το έχει με αυτό τον προπονητή. Νομίζω ότι έτσι θα πηγαίνουν. 5 γκολ με το ζόρι, 6 και άντε 7 το πολύ, βαριά. Θανάση, για να κλείσω, η επιθετική, η φορ, ξέρεις με ποιο προπονητή μπορούσε να έκανε τη μία φάση πίσω από την άλλη? Μόνο με τον Ίβιτς. Ναι, παίζει επιθετικά. Με τον Ίβιτς έπαιζε φουλ επιθετικά. Εντάξει, δεν άπαιζε. Τα λέμε, Θανάση μου. Άντε, καλό απόγευμα, γεια. Κοίταξε, όπως εγώ έκανα λάθος με τη Λειψία, όντως η Λειψία είναι μια ομάδα ότι δεν είναι τυχαία στη Γερμανία, για την Ντόρμου την πέρδεψα, για την Ντόρμου έβαλε 7 προχθές, την έκανε τη Σέλτικ. Αυτή είπα, άμα σε πετύχουνε δεν σε λυπώνται. Σε βάζουν στα δίχτυα και μπαίνουν σου βάλουν 15 Γερμανοί. Δεν την καταλαβαίνουν ούτε τη μάνα σου στο γάλα. Να ακούσε εσά, να του. Τον είδε, πετάγεται. Πάμε σε γραμμή, έλα, καλησπέρα. Έλα. Έλα, Θανάση, εγώ είμαι. Εσύ. Λοιπόν, δεν ξέρω τι λέτε εσείς τώρα, γιατί εγώ τώρα άνοιξα το ραδιόφωνο και είμαι κάτω στο κτήμα, αλλά αυτό που άκουσα στο τέλος από τον Χρήστο που κάτι έλεγε για τα center for, όποιος και center for να έρθει στο ΠΑΟΚ, γκολ δεν πρόκειται να βάλει, γιατί είναι το σύστημα τέτοιο που παίζει η ομάδα με τα πλαϊνά extreme, οπότε αν τύχει να βάλει κανένα γκολ ο Τσάλοφ, καλώς, διαφορετικά μην περιμένει να βάλει γκολ στον ΠΑΟΚ με τίποτε. Είναι γενικά το σύστημα, ρε παιδί μου, παίζει η ομάδα, δεν μπορεί να γίνει. Ενώ βλέπεις στον Ολυμπιακό όλοι δουλεύουν για αυτό τον LKB. Ενώ εδώ πάνε όλοι, βάζουν γκολ. Εντάξει, ο Καμπύλ όμως, να σου πω κάτι, Βασίλη, κάνει και κάτι ατομικά όμως. Παίρνει την μπάλα, μπαίνει κατά μέτωπο, κυνηγάει το πρώτο δοκάρι, κυνηγάει το δεύτερο δοκάρι, βλέπει την μπάλα τη μεγάλη, την κάνει γκολ. Δηλαδή, ο Καμπύλ κάνει άλλες κινήσεις από ό,τι κάνω. Οι παίκτες του, οι δύο του ΠΑΟΚ κάνουν συγκεκριμένες κινήσεις. Ενώ ο Καμπύλ δεν κινείται, κυνηγάει τον γκολ. Αυτό σου λέω ότι το γκολ το κυνηγάει. Αυτό θες, να κυνηγάει κάποιος τον γκολ. Θανάση, θυμάσαι το παιχνίδι Ολυμπιακός Πανατολικός που έγιναν 68 σέντρες? Σε ρωτά πότε ο ΠΑΟΚ πέρασε τις 15 σέντρες? Αποκλείεται να έχει φτάσει ποτέ? Δεν νομίζω. Έχει πάντα αυτά τα μπουκαρίσματα που κάνει. Τέλος πάντων, αυτό το θέμα ασχολείται ο προπονητής. Εγώ ήθελα να πω για τον απόψινο αγώνα. Θυμάσαι τι σου είπα για την Μπρέστ, για το διπλό το 4 και κάτι. Όποτε ήταν εκείνο, τι κανονιά ήταν. Με τη Σάλτσμπουργκ. Αλλά το ΠΑΟΚ μην τον αγγίζετε απόψε, παιδιά, στο στοίχημα με τίποτε. Εμένα δεν μου έμπνεε εμπιστοσύνη. Καλύτερα βάλετε διπλό την Πράγα μέσα στο Χαραϊσκάκης παρά τον ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ αφήστε τον έξω από το στοίχημα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω για το center forward. Τώρα θα σου πω, και με αυτό θα κλείσω, θα σου πω ένα ωραίο ανεκδοτάκι. Ήτανε την Κυριακή στην εκκλησία, τελείωσε, έφυγαν όλος ο κόσμος και όπως βγήκαν έξω ο παπάς και καντιλανάφτης, μπροστά ο καντιλανάφτης βλέπει μπροστά του ένα εικοσάρικο. Πάτερ, πάτερ, του λέει, ξέρεις κάτι, του λέει, βρήκα το εικοσάρικο, του λέει, είμαι τυχερός σήμερα. Α, όχι παιδί μου, του λέει, δεν ανήκει σε εσένα, του λέει. Γιατί, πάτερ, του λέει, γιατί το βρήκες μέσα στο χώρο της εκκλησίας, του λέει, ξέρεις, στο κουλούρι που λέμε εμείς στο χωριό, που την περίφραξη της εκκλησίας, είσαι μέσα στο χώρο της εκκλησίας. Όχι δικό μου, έλεγε ο παπάς, όχι δικό σου, έλεγε, δικό μου, έλεγε ο άλλος ο καντιλανάφτης. Έπρεπε να βρεθεί μια λύση, ρε παιδί μου, κάποιος έπρεπε να το διεκδικήσει. Γυρίζει ο παπάς και του λέει, ξέρεις τι θα κάνεις, του λέει. Ναι, πατέρ, του λέει, θα το κάνω ό,τι μου πεις, του είπε. Με το, όποιος συναντήσει έξω από το χώρο της εκκλησίας πρώτον, του λέει, θα το δώσεις. Και δεν θα το κρατήσει κανένας, ούτε εγώ, του λέει, ούτε εσύ. Έγινε, πάτερ μου. Εκείνη τη στιγμή ο πάτερ γύρισε μέσα στην εκκλησία και αυτός έφυγε, ο καντιλαντάφτης. Με το που βγαίνει έξω, βρίσκει μια θεογκόμενα, να το πούμε έτσι τώρα, δεν ξέρω αν είναι και μηνύσιμο το θεογκόμενο. Μηνύσιμο, λοιπόν, σιγά τώρα, μωρέ, μηνύσιμο θεογκόμενο. Πρέπει να προσέχουμε σε εσάς. Μια δίμετρη κορμάρα, πες έτσι, φαντασία για αυτά και εντάξει, όλα κομπλέ. Η οποία ήταν, τύχαινε να ήταν και Ουκρανέζα, ξέρεις, αυτές τις δίμετρες, ναι, ναι. Αξίριστα πόδια όμως έχουν αυτές, εντάξει.
Κυρία, κυρία, της λέει, συγγνώμη, δεν μπορώ σε πω κάτι. Ναι, λέει αυτή. Παρά αυτό το εικοσάρικο, της λέει. Γιατί, της λέει, γιατί λέει η κυρία. Σε παρακαλώ, λέει, πάρε αυτό το εικοσάρικο. Γίνεται, δεν γίνεται. Α, λέει μετά ο Καντελανάφης, ξέρεις τι είπε. Μου το έδωσε ο παπάς, λέει, στο πρώτο που θα βρω, λέει, να το δώσω. Άκουσε να σου πω, του είπε. Μπορεί εσένα να σου είπε να μου δώσει 20, αλλά μένα ο παπάς μου δίνει 100, του λέει. Δεν μου δίνει 20. Σαν τον παπά το διαστραμμένο, λοιπόν, τον παπά. Τους χαιρετισμούς μου στην όμορφη Βάργα, στο ακροατήριο του Λίμπερο. Στην, και το τελευταίο, άκου να σου πω κάτι, επειδή έχει πολλά μάτς σήμερα, πρόσεξε. Δίνει 2,80 τα 25 γκολ και πάνω. Και στα δύο μάτς, και στις δύο, και στο Κόφερας και στο Γιουραπά. Για ψάχτα να τα δεις. Πάνω από 27 γκολ δίνει 3 ποσοστό. Και τα δύο, εγώ πιστεύω ότι θα τα περάσουν και στο Κόφερας και στο Γιουρούπα. Πρόσεξε, αυτά τα παιχνίδια του Κόφερας θα είναι κλειστά, γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι και δεν θέλουν οι ομάδες να χάσουν. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση εκείνο το βράδυ με το 0-4 της Βρέστ, λέω τώρα, γιατί να μην παίξω και γκολ-γκολ, όχι, συγγνώμη, και κόρνερ και αυτά. Τελικά έπεσε σε άλλες ομάδες μετά και το έκανα στραπάτσο το στοίχημα. Τίποτε άλλο. Τους χαιρετισμούς μου στην Βλέφη. Κερδίζεις την αγάπη, κερδίζεις την αγάπη, μη στενοχωρίες. Κοίταξε, σήμερα σας το λέω τώρα εγώ, γιατί χθες το είδα, μιλάγαμε με τον Μητσιρκά, τον Φουκού, τον αδερφό μου, και του λέω. Μου λέει, για πες μου, λέει, κάτι αποτέλεσμα. Του λέω, αυτό, του λέω, τα θες. Μου λέει, κοίταξε, τα γκολ πάνω από 27 τα πληρώνει 2,70 στο UEFA. Και στο Κόφερας πάλι το δίνει 2,70. Για και πάνω από 25 γκολ, 27. Δηλαδή, εύκολα μπορούν να μπουν τα γκολ σήμερα, να ξέρετε. Γιατί στο UEFA μπαίνουν full. Full γκολ. Εντάξει. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Θανάση μου από το μικρόφωνο. Ο Τάσος ο Βατζέρης στον ήχο και στα τηλέφωνα Μαριλίζα. Αγόρα, μην ξεχνάτε. Αύριο Παρασκευή. Live. Σάββατο Κέφια Live. Και Παρασκευή και Σάββατο Κέφια Live. Κασάνδρου 88 και Ευρυπίδου 17. 2-31-0. 2-48-3-3-1 ρεζερβέ. Γιάννης Ρίζος, Ηλίας Πασχάλης, Μάκης Καλατζής, Ελένη Αντωνιάδου, Άντζη Μιχαήλ, Θάνος Παπανικολάου, Ειρήνη Λόλου, Χριστίνα Ονάση τα Αστέρη και Έρωδο Θεά. Πάτε εκεί να περάσετε καλά. Πάρα πολύ ωραία, να ξέρετε. Και πάνω απ' όλα πάνε πολλές γυναίκες, έτσι μου είπε ο Γιάννης Ρίζος. Γι' αυτό εσείς οι γαμπροί, πάτε καμιά βόλτα να δείτε. Πάμε σε γραμμή, στο φίλο. Έλα, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Ναι, Θανάση. Έλα. Δεν μου αρέσει να βγαίνει εξωπίως από μένα κάποιος κρεμασμένος στο μικρόφωνο, στο ραδιόφωνο, να προσπαθεί να κάνει τον ξυπνητζή να με διορθώσει και τελικά αυτά τα οποία να λέει να είναι λάθος. Είμαι αυτός ο οποίος βγήκα να διορθώσω εσένα που έλεγες ότι χθες η Γιουβέντους έκανα λάθος. Έκανα να το πει με την Ντόρτμουντ. Πρόσεξε με. Όχι, δεν είναι γι' αυτό ότι έχω δίκιο. Αυτός έχει λάθος. Αυτό εγώ το πήρα. Σε αυτό είχα δίκιο. Εγώ το ξέρω που είχα δίκιο. Αλλά αυτός είχε λάθος. Αυτός είχε λάθος σε κάτι άλλο όμως που είπε. Ποιο? Ότι δεν είναι κανένα χωριό η Λειψία. Είπε και πόσους κατοίκους έχει. Και ξέρω εγώ. Η Λειψία. Ευρωπαϊκά, δεν μιλάμε στη χώρα της μέσα, έτσι, τα τελευταία 5-6 χρόνια. Ευρωπαϊκά, διαχρονικά, ναι, μπρος στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, είναι ανύπαρκτη. Είναι πραγματικά χωριό. Και χωριό τίτλος τιμής είναι που τη λέω. Ευρωπαϊκά μιλάω πάντα, συγκριτικά με την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η οποία έχει στο παλμαρέ της τρεις τελικούς Champions League έχει Ντόρτμουντ στο παλμαρέ της. Μία κατάκτηση με τη Γιουβέντους 3-1, της το πήρε της Γιουβέντους 3-1, άλλους δύο τελικούς έχει με Μπάγερ Μονάχου και με Ρεάλ, ο φετινός, το Μάιο. Έχει άλλους δύο-τρεις τελικούς ή δύο ή τρεις στο UEFA και στο παλιό Κυπελούχων. Είναι μια ομάδα με 5-6 τελικούς Ευρώπης. Και ρωτάω το φίλο που ήταν κρεμασμένο στο τηλέφωνο για να βγει να κάνει τον ξυπνητζή. Να με διορθώσει. Δεν ασχολείστε με τα μεταξύ σας, μωρέ. Εντάξει, έγινε ένα λάθος τώρα. Αυτός ασχολήθηκε μαζί μου, Θανάση. Εγώ δεν ασχολήθηκα με αυτόν. Εγώ βγήκα μιλούσα σε σένα. Και καπάκι κρεμασμένο στο τηλέφωνο, βγαίνει να κάνει τον ξυπνητζή και να μου πει ότι η Λειψία είναι καλύτερη ομάδα της Ντόρτμουντ και ξέρω και τρίκες κατσαρές. Κοίταξε, είναι να σου πω κάτι. Άκουσε με, θα σου πω και κλείνω. Ένα κολοχώρι είναι η Λειψία μπρος στην Ντόρτμουντ. Ανύπαρτη ποδοσφαιρικά. Εντάξει. Και κάτι ακόμη. Η Λειψία δεν λέγεται όπως την είπε αυτός.
ξέρω εγώ, Red Bull και τρίχες κατσαρές. Red Bull. Είναι το φοβερή και τρομερή λοκομοτίβ λειψίας του παρελθόντος. Ήταν, ήταν ανατολική Γερμανία. Εγώ την ξέρω ως λοκομοτίβ λειψίας. Αν αυτός γεννήθηκε χθες, ας μάθει πρώτα λίγη ιστορία και μετά να κάνει τον ξύπνιο παίρνοντας τα τηλέφωνα. Και έτσι επιχειρήσει ξοπής από μένα να βγει να πει καμιά μαλακία. Όπα, ήρεμα, ήρεμα, γίνε καλό παιδί, μην κάνεις κακό, μην είσαι κακό παιδί. Εντάξει, άκου να σας πω κάτι. Ο καθένας έχει τη γνώμη του για κάποια ομάδα. Η Λειψία, ναι, δεν μπορεί να είναι Ντόρτμουντ. Γιατί η Ντόρτμουντ έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει πάει Champions League, έχει κάνει μέγα και μια κερκίδα 45.000 κόσμο που πιστεύω ότι δεν υπάρχει τέτοια κερκίδα όπως είναι της. 81.000 παίρνει. Εκείνη η κερκίδα μόνη, όχι όλο το γήπεδο. Όχι όλο το γήπεδο. Λέω εκείνη η κερκίδα που έχει όλη μεγάλη. Εκεί είναι πολύ μεγάλη, εντάξει. Δεν είναι αγάλια στο τώρα μεταξύ σας μου, εντάξει. Μια οικογένεια είμαστε. Εντάξει, θα μου πεις στο σπίτι, τσακωνόμαστε καμιά φορά με τη γυναίκα, με τα παιδιά, με αυτά. Συμβαίνουν και αυτά και στα καλύτερα σπίτια. Δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα άλλο. Πάμε να ανοίξουμε τις γράμμες πάλι. Έλα, καλησπέρα. Έλα. Ναι. Έλα, ναι. Καλώς τον ρε, Δημητράκη. Γεια σου ρε Θανάση. Το γήπεδο της, ο προηγούμενος ακροατής είχε ένα δίκιο απολύτως, αλλά δεν είναι χωριό η Red Bull εδώ και αρκετά χρόνια που ονομάζεται έτσι. Κάτσε, η Λειψία λέγεται Λειψία Red Bull, η Λειψία. Τώρα λέγεται όπως το είπες. Μπράβο, ωραία. Ήταν η παλιά Λοκομοτίβ Λειψία, η οποία είχε παίξει τελικό το 1987 κύπελο κυπελούχων με τον Άγιαξ, νίκησε ο Άγιαξ 4-1 στο ΆΚΑ. Αλλά λέγεται τώρα Λοκομοτίβ Λειψία, Red Bull Λειψία. Red Bull. Κοίταξε ότι είναι τρίτη τώρα στη Γερμανία και ότι πάει καλά και εγώ που την παρακολουθώ, όχι, είναι καλή ομάδα, δεν είναι άσχημη ομάδα. Χωριό. Ναι, δεν είναι άσχημη ομάδα. Χωριό. Εντάξει, τώρα κάπου ξέφυγε γιατί ο... Εντάξει τώρα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Βγήκε ένας άλλος ακροατής και είπε τα δικά του. Για περίμενε, έχω ένα μήνυμα που λέει. Ο Μάνος λέει για το λαό του ΠΑΟΚ στη Λιβαδιά έχουν θέμα οι εξέδρες, λέει. Αυλήνες είστε και φαίνεστε, λέει και ο Μάρκος Αδάρης. Κοίταξε, Θανάση, το γήπεδο αυτό, το γήπεδο αυτό, καλά έκανες και το προανέφερες, το μήνυμα, έχει σοβαρό πρόβλημα πίσω από την εστία. Ακριβώς οι εξέδρες είναι χάλια. Δίκιο έχει ο ακροατής. Ναι, αλλά μόνο για τον ΠΑΟΚ είναι, γιατί για τους άλλους που πάνε και βλέπουν, δεν είναι αυτό, θα γίνει. Όχι, για φέτος μιλάμε, τώρα. Ναι. Φέτος. Είναι χάλια. Μπορούν να τους τοποθετήσουν στην απέναντι πλευρά, αριστερά μπορούν, αλλά δεν ήθελαν, δικαίωμά τους. Τέλος πάντων, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Πάνε κάποιοι να το αλλάξουν, πολύ καλά έκανε στην περίληψή σου, ότι πάνε να καταργήσουν όχι στον ΠΑΟΚ με τον προπονητή ασφάλουσες. Γενικά πάνε να καταργήσουν τα center for και να παίζουν όλοι για όλους. Έτσι, το ίδιο. Όλοι. Ναι, αυτό φαίνεται, είναι φως φανάρι σε όλες τις ομάδες. Ο Πλατινί, ξέρεις τι είπε, φαίνεται... παίχτε 10-10 για να βλέπουμε γκολ. Αυτό είπε ο Πλατινί. Καλά, αυτός είναι άστον, αυτόν άστονα. Έχει διαγραφή, έχει άστονα. Δεν ούτε καν υπολογίζονται η μία δήλωσή του. Αυτά που έκανε τα ξέρεις πολύ καλά. Πέρασε και δικαστήρια ο ίδιος. Δεν έκανε και αυτός τις αλχημίες του. Τις έκανε και αυτός. Άστο. Τελείωσε. Έκανε τις αλχημίες του. Ούτε καν μετράει ούτε η δήλωση. Σήμερα τι του, βλέπεις για πες ένα αποτέλεσμα. Τι βλέπει το έμπειρο το μάτι σου. 2-1 αυτό το είπα εγώ. Από τους πρώτους που δύο-ένα, το είπα. 2-1. Στο Λίμπερο. Δηλαδή ο Βεράκη το βλέπει. Ναι, γιατί το λέω το 2-1. Γιατί φοβάμαι έτσι λίγο στην άμυνα των ΠΑΟΚ. Αριστερά ο ακραίο πιστοφύλακα τον Νότο. Εκεί φοβάμαι. GG και over. Μόνο δηλαδή. Εκεί φοβάμαι. GG και σε over, εκείνο δηλαδή. Το κομμάτι. Εντάξει, θα δούμε. Ναι. Πάντως... Μήπως βγήκε, Θανάση, μήπως βγήκε περίπου η εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Ναι, βγήκε, μωρό, βγήκε. Ναι, το αριστερά, άστρο δεξιά, ο Μιχαλίδης μαζί με τον, πες τον, με τον... και Τζιώρα,
Ο Σντόεφ θα παίξει με τον Καμαρά και δεξιά θα παίξει ο Δεσπότοφ, αριστερά ο Σωτηράκης, δεκάρι ο Κωνσταντέλιας και μπροστά ένας από τον Τζάλοφ ή ο Τισουντάλη. Αυτή είναι η εντεκάδα. Μ' αρέσει. Καλή. Μ' αρέσει. Έχει τρεξίματα θα έχει. Έχει τρεξίματα. Πολύ ωραία. Να δούμε και λίγο το Μαυράκο, να δούμε τι κάνει και ο Σωτηράκης, γιατί καιρό έχουμε να τον δούμε. Ξαφανίστηκε. Σόλα σορετήρε. Σορετήρε, έλα σορετήρε. Έλα, ρε, σόλα σορετήρε τώρα. Έλα, σόλα μόλα. Εντάξει, θα τον δούμε. Ωραίο τώρα και το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ δεν μας ενδιαφέρει ποιος βάζει τα γκολ. Μας ενδιαφέρει η νίκη. Ναι, αλλά θες και τον γκολτζή σου. Δηλαδή τα 15 γκολ τη χρονιά σου λείπουνε. Είναι θέμα μα σου λείπουν τα 15 γκολ. Κατάλαβες. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα σε 6 αγώνες έχει 11 γκολ. Ποιος έχει βάλει γκολ σε σεντρεφόρ? Μην βγει κάποιος και ένα γκολ έχει βάλει ο Τσάλοφ. Ένα γκολ έχει βάλει ο σεντρεφόρ. Και ένα δεν με αφορά αυτό. Εντάξει, λέμε και αυτοί όμως πρέπει. Εντάξει, να πάρουμε και τους. Θα τους δούμε. Αυτό στη λήξη του πρωταθλήματος, Θανάση, θα το κρίνουμε. Okay, όχι τώρα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, ρε. Να είσαι καλά, γεια σου. Ο Σάκη, γεια σου, Σάκη. Καλησπέρα, Θανάση. Γεια σου, ρε Σάκη. Κώστας Κατσιάδα, γεια σου, Κώστα. Πάμε στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου, Θανάση, εγώ είμαι. Ναι, εσύ, φίλε μου. Έλα, φαλκάρι μου. Για ποιο λόγο, ρε παιδιά, να μην παίζει όλη η ομάδα για όλους και να παίζει όλη η ομάδα μόνο για το center for? Εγώ πιστεύω ότι οι προπονητές έχουν δίκιο σε αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν θες εσύ να έχεις ένα center for να σου βάζει 15 γκολικούς στον χρόνο, παράδειγμα? Λοιπόν, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Ναι. Να πούμε λίγο για τη χρονιά την περσινή που τα έχω και μπροστά μου. Ο ΠΑΟΚ μόνο για το πρωτάθλημα έχει βάλει 66 γκολ. Ναι. Ο δεύτερος Παναθηναϊκός με το καλύτερο εννοείται επιθετικό της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, τον Ιωαννίδη, έχει βάλει 62. Η ΑΕΚ έχει βάλει 60. Ο Ολυμπιακός με τον Ελ Καραμπή έχει βάλει 58. Και ο Άρης με τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, όχι, 60 Ολυμπιακός και 58 ο Άρης. Πού είναι το λάθος και δεν το πιάνω? Το λάθος η δουλειά είναι... γίνεται. Ναι, εντάξει. Η δουλειά γίνεται. Εντάξει, η δουλειά γίνεται, αλλά εντάξει, νομίζω ότι ο σεντρεφόρ... Α, η δουλειά γίνεται, ο αλλά σεντρεφόρ... για ποιο λόγο δηλαδή, για ποιο λόγο να σκίζεται όλη η ομάδα για να βάζει γκολ ο σεντρεφόρ και να μην είναι όλοι για όλους? Εντάξει, εγώ σου είπα ότι εκεί το πάνε τώρα. Εκεί το πάνε. Μακάρι να το πάνε. Βλέπουμε περισσότερα γκολ. Τουλάχιστον σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. Εντάξει, εσύ δεν θες ένα στην ομάδα σου που να λες ότι πάω την Κυριακή να δω αυτόν τον άνθρωπο που θα μου να κάνει γκολ. Να τον κάνω Θεό και να φωνάζω το όνομά του και αν μου φύγει ή τον έρθει καμιά αραβία και τον πάρει. Άμα φύγει, εντάξει, άλλο τα πέρα. Άλλο όχι, αν έρθει καμιά αραβία και τα χώσει και τον πάρει και μείνει στα κρύα του λουτρού, τι κάνεις? Εντάξει, παίζεις, αδερφέ, εντάξει, το που και πέρα ρισκάρεις, τι να κάνουμε τώρα. Για μένα είναι καλύτερα όλοι για όλους. Όχι αυτό που προτείνεις εσύ, φίλε. Αυτά ήταν τα παλιά τα δικά σας. Πλέον έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο και καλά έκανε. Γι' αυτό βλέπουμε, δεν βλέπεις γκολ. Πού τα βλέπεις τώρα, όλο 0-0 έρχονται κάποιες στιγμές. Δεν βλέπεις τίποτα. Και τώρα εγώ σου μίλησα για όλη τη χρονιά πέρσι, έτσι. Και αυτό ήταν μόνο για το πρωτάθλημα. Χώρια κύπελο, χώρια Ευρώπη, χώρια ό,τι σκόρερ, ποιοι είναι οι σκόρερ που είναι του ΠΑΟΚ? Πρώτος σκόρερ ήταν ο Δεσπότοφ με 11 γκολ. Και από κοντά ήταν όλη η ομάδα. Από κοντά ήταν και όλη η υπόλοιπη ομάδα εκτός από το center for, βέβαια, έτσι. Εντάξει, αυτό λέμε. Άμα έχεις το center for δεν θα σου να καλύτερα. Αυτό λέμε. Μα δεν είχα center for. Θα το δούμε και φέτος. Τώρα πήρες άλλους 2-3 ακόμα και δουλειά δεν γίνεται. Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε. Πάντως δεν είναι άσχημο αυτό να βλέπεις γκολ από όλη την ομάδα. Κοιτάξτε, εγώ δεν είπα ότι είναι άσχημο. Κακό. Αλλά θέλω έναν ο οποίος να είναι ο σκόρ και να μου έχει 15 και να πιστεύω ότι αυτό θα μου κάνει 15. Δεν θέλω έναν, θέλω πολλούς. Δεν θέλω έναν Θανάση, θέλω πολλούς. Εντάξει, δικιά σου γνώμη είναι αυτή. Εγώ έχω άλλη γνώμη. Εντάξει, δεν μπορεί να ταιριάξουν οι γνώμες μας. Εντάξει. Έγινε, φίλε μου. Πάντως τα νούμερα άλλα λένε. Εντάξει, τα νούμερα μπορεί να λένε, αλλά εγώ θέλω ένα παίκτη ο οποίος να κάνει στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Αυτό θέλουμε. Δηλαδή, τον θες. Να είστε καλά. Εγώ τον θέλω το σεντρεφό να βάζει γκολ. Τώρα. Άμα είναι τότε, μην βάζει σεντρεφόρ, βάλε ένα χάφ όπως είναι ο Μέση, όπως είναι ο και μην πες καθόλου και παίξε έτσι. Με Νιέστα, κοίταξε αυτό που λες, το έκανε η Μπαρτσελώνα. Έπαιζε με Νιέστα, Τσάβι, Έτο
είχε τον Έτο ο οποίος έβαζε γκολάρες και, το, και τον Μέση. Αυτή η τετράδα ήταν που ζωγράφησε. Αλλά τι, είχε τον Έτο ο οποίος έτρεχε αριστερά, δεξιά, έκανε το όπως είναι παραδείγματος χάρη ο Τόμας. Αυτός είναι. Αλλά εγώ λέω ότι θες ένα παίχτη για να μπορέσεις να λες, θα μου κάνει αυτός ο παίχτης, θα μου βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Να πούμε, λέει ο Στάθης ο Παπαδόπουλος, λέει τροχαίο μπαίνοντας Θεσσαλονίκη, λέει υπάρχει επάνω. Δέσποινα Κυριακή, καλησπέρα Θανάση. Πάμε σήμερα γερά να πάρουμε την νίκη. Καιρός είναι να κερδίσω. Πάω γιατί δεν πάει άλλο. Γιατί αρχίζει και πέφτει η ψυχολογία και μπερδεύονται τα πράγματα. Πάμε σε γραμμή, έλα καλησπέρα. Έλα Θανάση. Έλα, έλα Μαριβανδεσία, πού είσαι εσύ? Χρόνια πολλά ρε, να χαίρεσαι το γιο σου ρε. Ευχαριστώ ρε, γιατί. Πολύχρονος, εχθές δεν γιόρταζε? Κυπριανός, ναι, Κυπριανός. Κυπριανού, του Αγίου Κυπριανού, μπράβο, μπράβο. Για τη γλωσσοφαγία και για τη μαγεία. Ωραίο όνομα. Και Αγία Ιουστίνη. Και Αγία Ιουστίνη είναι μαζί. Ιουστίνη, ναι, μπράβο, έχει, ωραία, έχει ωραίο όνομα. Ναι, ναι, ναι. Δύο ονοματάκια φοβερά. Παίζει μπάλα σε διπλό ταμπλό. Ναι. Λοιπόν, άκου να σου πω, Θανάση, η Λίβερπουλ παλιά έπαιζε με Τόρες, εννιάρι. Η Τσέλσι έπαιζε με Ντρογκμπά, εννιάρι. Η Μπαρσελόνα ήταν η μόνη ομάδα που έκανε ανατροπή στο ποδόσφαιρο, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δεν έπαιξε, έπαιζε με ψευτοεννιάρι. Δηλαδή, εδώ έφαγε τον Ιμπραήμοβιτς που ήταν επεκτάρας, ναι, και τον έδιωξε ο Γκουαρντιόλα. Η Μπαρσελόνα έκανε καινοτομία στο ποδόσφαιρο. Έπαιζε με ένα ψευτοεννιάρι και το μόνο σέντερφορ που δεν ήταν 100% σέντερφορ που τέριαζε στη Μπαρσελόνα ήταν ο Ετό. Έτσι. Γιατί έτρεχε πολύ κοινό, όπως είναι ο Τόμας. Yeah. Έτσι ήταν ο Ετό. Ναι. Και η Μπαρσελόνα όταν έφυγε ο Ετό δεν μπόρεσε να τον αντικαταστήσει τον Ετό. Είναι όπως ακριβώς έφερε το συγκεκριμένο παράδειγμα με τον Τόμας. Ο Λουτσέσκου... από όλους τους σέντερφορ που έχει αυτή τη στιγμή, ο αγαπημένος του σέντερφορ, ο αγαπημένος του είναι ο Μπράντον Τόμας. Από όλους που έχει στον πάγκο, είναι αυτός που του κάνει τη δουλειά στο γήπεδο. Γιατί ο Τόμας πιέζει ψηλά, κάνει επιθετική άμυνα, πιέζει ψηλά την αντίπαλη άμυνα, δηλαδή χαλάει το build-up της αντιπάλου ομάδος, και δεν τις αφήνει να κάνει παιχνίδι. Είναι βούτυρο στο ψωμί του Τόμας αυτή, πώς το λένε, η επιθετική άμυνα που κάνει ο Τόμας. Γι' αυτό τον θέλει ο Λουτσέσκου στα παιχνίδια. Ναι, οι άλλοι δεν μαρκάρουν έτσι όπως ο Τόμας. Δεν μαρκάρει κανένα. Ναι, ο Τόμας είναι βέλα. Ο Τόμας είναι βέλα πάνω στους αμυντικούς. Και γι' αυτό βλέπεις, και δυσκολεύεται η φάση ο Τσάλοφ και ο Ντουζάλε, γιατί έχουν μάθει αλλιώς να τους πηγαίνουν την μπάλα. Αυτοί τώρα δεν τους πάνε την μπάλα. Είναι... και δεν μπορεί να κάνει γκολ. Ο Τσάλοφ δεν μπορεί να κάνει αυτό που κάνει ο Τόμας. Με τίποτα. Πού να το κάνει. Θέλει πνευμόνια αυτό. Όχι. Καταρχήν καταπίνει χιλιόμετρα ο Τόμας και πιέζει πολύ. Κοιτάξτε, ο Τόμας, να σου πω κάτι όμως. Ο Τσάλοφ έδειξε με τη Γαλατά Σαράι την ξέρει τη θέση. Εντάξει. Ρε, ο Τσάλοφ είναι παικτάρα, ρε. Εντάξει, μην λέμε τώρα ότι θέλουμε. Αρκεί να βρει ένα σύστημα ο Λουτσέσκου για να τον παίζουν και στο επιθετικό κομμάτι να παίζουν και το τσάλο. Α, τώρα βλέπω, να σου πω κάτι, βλέπω το Χάλαντ. Τώρα βάζει το τρίτο γκολ προχθές. Και ο Χάλαντ, μπράβο, και ο Χάλαντ. Κάνει κάθε την πάσα, πάθε την παίρνει την μπάλα γκολ. Άρα το θέμα είναι να ξέρει να τον παίξεις. Αυτοί γεμίζουν την περιοχή, ο Χάλαντ, ο Λεβαντόφσκι, αυτοί γεμίζουν. Γιατί βλέπω παραδείγματος χάρη, εγώ βλέπω εγώ τώρα παράδειγμα τον Κωνσταντέλια, βλέπω τον Σντόεφ, βλέπω τον Καμαρά και αυτά. Την παίρνουν την μπάλα, δεν την κάνουν κάθετα με τιμή. Παράδειγμα, ο Δεσπότοφ τι θέλει? Όπως είναι από δεξιά πλευρά να τον παίξει κάθετα στην πλάτη του αμυντικού. Θα μπει με την μπάλα με στα δίχτυα. Δεν το κάνει ποτέ. Δεν έχει ο Δεσπότοφ, δεν έχει το ένα με έναν, ρε φίλε. Εντάξει. Και εγώ πάει μέχρι το κουτί, πάει στο κουτί δεξιά και εκεί στο κουτί δεν μπορεί να κάνει τρίπλα. Θα σεντράρει, θα πασάρει. Χριστό, είναι μερικοί που έχουν και εγώ δεν είχα την τριπλά. Αλλά ήξερα ότι όταν έπαιρνα την κάθετη πάση, ήξερα πώς θα την κάνω γκολ. Μπαμ, μπαμ, πρώτη, δευτέρα, αλλά δεν είχε τρίτη. Θανάση, αν γυρίσει πάντως ο Τόμας, να ξέρεις, δεν θα ξαναβγεί επειδή είναι δεκάδα. Ναι, κοίταξε, οι άλλοι παίρνουν ευκαιρίες και τους βλέπω χλωμούς. Τι να κάνεις. Γιατί με τον Τόμα, ο Τόμας, άμα έπαιζε με τον Άρη, θα τον είχαμε ξεφτυλίσει τον Άρη. Θα έβρισκε γκολ ο Τόμας. Σίγουρα είμαι 100% σίγουρος. Κοιτάξτε, με τον Άρη ήταν γραφτό να χάσει. Θα έβρισκε γκολ.
Με τον Άρη ήταν γραφτό να χάσει, άστο. Κουρασμένο, ταλαιπωρημένο και αυτό. Ναι, ο Τόμας είναι μαμούνα. Είναι μαμούνα. Απ' την έδρα το βρίσκε τον γκολ. Πιέζει, γιατί και πέρσι στο πρωτάθλημα στο, το 2-1 είχε κάνει το πρώτο γκολ και δεν αφήνει. Παιχνίδι, στο τελευταίο παιχνίδι που πήραμε το πρωτάθλημα μέσα εκεί πέρα στο εξοχικό, λοιπόν, του βγάλε ο Ζίβκοβιτς μία παλιά, φίλε, και ο πάρε βάλε του λέει του Τόμας. Κατάλαβες. Τι σήμερα, τι έχεις, τι έμπνευση έχεις σήμερα, να πάμε και σε άλλους. Δεν παίζω εγώ στοιχήματα. Πιστεύω ότι θα το πάρουμε το παιχνίδι. Και εγώ έτσι πιστεύω. Σήμερα πιστεύω ότι και η εντεκάδα είναι και ξεκούραστη. Α, και κάτι άλλο, και κάτι άλλο, Θανάση. Ευτυχώς, φίλε, να δούμε λίγο τον Άγγλο. Ναι. Το μαυράκι από κάτσα, Μάντσεστερ. Τον, λέει, θα τον βάλει, κάτσε να το δούμε το όνειρο και μετά να ξανά. Να βάλει το Αγγλάκι μέσα. Είναι παιχτάρα μεγάλη, να μπουκαδόρος, ριπλαδόρος. Είναι ωραίος παίχτης, να τον δούμε, να το χαζέψουμε λίγο, ρε. Και έχει τρεξίματα, 20 χρονών είναι. Θα φάει την μπάλα. Έτσι, σωστός. Λοιπόν, άντε, φιλιά πολλά. Τα λέμε, γεια. Πάμε στον επόμενο, έλα. Πρασιάδης, λέει, μας έβλεπε, λάρε, Πρασιάδη, γιατί. Πανδεσία. Έλα. Έλα, Πρασιάδη. Έλα, έλα χρόνη, τι λέει. Τι λέει, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς πάει. Καλά, μωρέ, εντάξει. Εσύ θες σεντρεφόρ ή δεν θες σεντρεφόρ. Τι άλλο σεντρεφόρ. Όχι. Μες στην ομάδα. Θες σεντρεφόρ να σου κάνει γκολ ή θες να είναι και οι 11 στο ίδιο καλούπι και λες ότι βγει. Να σου πω. Εσύ έπαιξες σεντρεφόρ, έτσι δεν είναι. Ναι. Μπράβο. Ας πάμε τον χρόνο μπροστά και ας πούμε σήμερα είσαι ένα σεντρεφόρ του ΠΑΟΚ και έπαιζες όπως έπαιζες. Θα είχες θέση στην ενδεκάδα. Αυτή εδώ. Του Λουτσέσκου. Για πλάκα. Δεν με κατάλαβες. Με κατάλαβες, το στυλ παιχνιδιού σου θα είχε θέση στην ενδεκάδα. Εντάξει, το στυλ μου, να σου πω κάτι, χρόνια το χώρο, το δικό μου το στυλ ήταν ότι και να μην μου δώσει την μπάλα, την έπαιρνα από το κέντρο και έμπαινα κατά μέτωπο. Που τώρα το έχουν απενεργοποιήσει το ατομικό. Άλλο σου λέω πάλι, δεν με κατάλαβες. Σήμερα δεν μπορεί να μην έπαιζα, όχι, μπορεί να μην έπαιζα να παίζει έτσι. Γιατί άμα παίξω μόνο μου, πού να πάω να παίξω. Μόνο. Σου έλεγε σήμερα, άκου λίγο, ρε, για να καταλάβει το νόημα, να μην παρεξηγιόμαστε. Λοιπόν, θα σου έλεγε σήμερα ο κύριος Λουτσέσκου θα κατεβαίνεις μέχρι το κέντρο να ανακτήσεις μπάλες. Πόσα πνευμόνια έπρεπε να έχεις, ρε Θανάση, για να κάνεις τη δουλειά που έκανες. Πολλά. Α, τώρα μιλάμε σωστά, τώρα συνοηθήκαμε μάλλον. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος προπονητής του το φόρτο ακυρώνει. Το ακυρώνει με την τακτική του, με τη φιλοσοφία του, με αυτό που δείχνει. Όλους τους ακύρωσε. Ο μόνος, να πούμε, που του βγήκε από πάνω είναι ο Πρίγιο, που τον ξεφτέλησε αγωνιστικά, έτσι, φιλοσοφικά, λοιπόν, ποδοσφαιρικά. Τον είπε, εγώ είμαι ο master goal, εγώ είμαι goal, εγώ δεν θέλω να τρέχω στο κέντρο, να τρέχω, να καλύψω, να κάνω, αλλά δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Ο ρόλος μου είναι να είναι μπροστά, να είμαι κοντά στα center back και όταν ανεβαίνει η ομάδα να μου δώσει την μπάλα. Ο συγκεκριμένος δεν το γνωρίζει αυτό, δεν θέλει να το παίξει. Γι' αυτό και παίζει με έναν επιθετικό μπροστά. Αυτή είναι η φιλοσοφία του. Όσοι δεν το καταλαβαίνετε, συγγνώμη, δεν γνωρίζετε από ποδόσφαιρο. Να, μα το έχουμε πει τώρα, δε, να σου πω κάτι. Εσένα, άκου να σου πω κάτι. Σου λείπουνε τα 15 γκολ του σεντρεφόρ. Σου λείπουνε. Βέβαια μου λείπουνε. Ο ρόλος του φόρου ποιος είναι, ρε Θανάση. Αυτός. Αυτό είναι. Το να γκολ. Να βάζει γκολ. Μα αυτό είναι τώρα. Εντάξει, ο φίλος που είπε που έχει 60 γκολ η ομάδα και έχει 11 γκολ ο Δεσπότοφ, λέμε, ναι, είχες ένα γκολτζί. Δεν βγήκε ο σεντρεφόρ, σου βγήκε ο εξτρέμ. Αλλά το θέμα είναι, αν είχες και το σεντρεφόρ άλλα 15 γκολ, θα πήγαινε στο τελευταίο παιχνίδι με τον Άρη να πάρει το μάτι, θα το έχεις πάρει πριν. Αυτό θέλω να πω, να καταλάβει ο φίλος. Καταλαβες. Μα ναι, το φορ είναι το γκολ, ρε παιδιά, γι' αυτό πληρώνεται το φορ. 5,5 εκατομμύρια έδωσε ο ΠΑΟΚ τώρα για τη Σουντάλη, που δεν πρέπει να παίζει φορ τη Σουντάλη. Στα άκρα πρέπει να παίζει για μένα. Και άλλα 3 έδωσε για τον Τζαλούφ. Δηλαδή, τι άλλο να του δώσουν αυτό να πούμε για να φτιάξει μια ομάδα. Δεν μπορεί, ρε, δεν το κατέχει. Ρε. Είναι οπισθοδρομικός, είναι κολλημένος, είναι εκεί στο δικό του έργο. Έτσι είναι. Είναι κάτι άλλο. Δεν αλλάζει, όχι, δεν αλλάζει. Θέλει να πούμε από τους περιφερειακούς να κάνουν τα γκολ, να έτσι μπαίνει η ομάδα μέσα και δεν έχω δει ένα σούτ έξω από την περιοχή, ρε. Πρέπει να μπει η ομάδα με την μπάλα στα δίχτυα. Τι κάνετε, ρε, τι παίζουμε, ρε, PlayStation παίζουμε, ρε, να πούμε. Χαζέψουμε εντελώς. Δηλαδή ο Πιέρο, παράδειγμα που πήρε η ΑΕΚ, τις κακόπεσε.
Της έκανε δύο γκολ και πήρε 6 πόντους σε 0 χρόνο. Μα αυτό είναι το φόρο. Το φόρο δεν είναι αυτό. Πάει ο Ίγκασο να τον εμαρκάρει ο Ίγκασο και πέφτει κάτω σαν σίκο που έπεσε στον ώμο του επάνω. Αυτά. Ο τρελός της Manchester City, να μου διαφύγει τώρα το όνομα, ο Γκαρντιόλα. Έτσι το βρήκα. Λοιπόν, έπαιζε χωρίς φόρο. Έπαιρνε κόλλα από τους περιφερειακούς, έπαιρνε και όταν ήρθε ο Χάλαντ, παίζει με τον Χάλαντ. Τι δεν καταλαβαίνετε. Ναι, γιατί με τον Χάλαντ άλλαξε τη δικιά του τακτική. Όταν πήγαινε ο Ιμπραήμοβιτ στην Μπαρτσελόνα, τον καθάρισε και του λέει: δεν μου κάνει φύγει τον Μπαρτσέλο και τον πήγε και πάρει 100 εκατομμύρια. Τώρα με τον Χάλαντ το γύρισε γιατί λέει: Κυκλοφοράω μπάλα. Ποιο θα μου την πάλι την καλά γκολ, ο Χάλαντ. Έχει βάλει ω στιγμή 15 γκολ. Μα ναι, αυτό λέμε το φόρο είναι να πούμε τον γκολ, έτσι. Μετά ο άλλος λέει, τι με νοιάζει εμένα, λέει, δεν θέλω τα φόρτα να μην βάζουν, να βάζουν οι άλλοι. Εντάξει ρε παιδιά, ωραία, ας παίξει χωρίς φόρο ο κύριος που λέτε. Εντάξει, υποφύλωσε ότι έχει αυτή τη γνώμη, ότι μπήκαν 60 γκολ και αυτά, εντάξει, μπήκαν. Ωραία, τότε γιατί να αγοράζουμε φόρο, ας αγοράζουμε περιφερειακούς. Έτσι. Λέει ο φίλος από τη Λαμία, ο Χρήστος. Θέλω, λέει, αυτό να... Μα αυτός δεν είναι φόρο, αυτός είναι να πούμε αυτό που θέλει, το σκυλάκι είναι, που θέλει ο Λουτσέσκου, ρε, να τρέχει γύρω-γύρω. Ας παίξουμε χωρίς φόρ τότε. Και τι να έχουμε φόρ, να αγοράζουμε φόρ. Άντε καλή συνήθεια. Τα λέμε. Δηλαδή παλιά που υπήρχε ο Κωστίκος, ο Φωνιάς παράδειγμα στον ΠΑΟ και μπαίνανε μέσα Πάπριτσα. Ήρθανε στην Αθήνα να πούμε μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο σε 100.000 κόσμο το 0-1 και μπαίνει ο Φωνιάς, ο Κωστίκος και ο Πάπριτσα και ξέρεις τι μας κάναν. Πάρε τον γκολ 0-1, πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟ τότε. Και, αλλά τι. Τρεις. Ποιο να μαρκάρει τον Κωστίκο. Ναι. Ο Κυράστας, ποιο να μαρκάρει τον Φωνιά. Ο Καψής, ποιο να μαρκάρει τον Πάπιτσα. Κάνα, δηλαδή όλοι πίσω ακούγανε τους τρεις μπροστά και τρέμανε οι γάμπες τους. Λέει, πού να πάω τούτα θόρυχτα τα τρία. Έτσι ήταν. Και τώρα λέμε, δεν θέλουμε center forward. Αν το πάνε εκεί, αν το κάνουμε τώρα εδώ PlayStation, όπως παίζουν στο μπάσκετ περιφερειακούς, πάρ την μπάλα γκολ, ξανά γκολ στο μπάσκετ και στο βορειο. Εντάξει, είπαμε. Εντάξει, ξέρετε κάτι. Θα φύγει το θέαμα. Γιατί ο κόσμος θέλει και λίγο θέαμα. Διώξανε τον Τζαμπουκά. Τζαμπουκά, πάθος, αντοχή στην ταχύτητα, τα διώξανε. Πού είναι το τάκλι που έκανε ο άλλος τάκλι? Παράδειγμα, είχε ένα πάω και το Γιούρις και κάνει ένα τάκλι. Μια φορά είμαι εγώ που είμαι στον Ηράκλη και φεύγει από τη μεγάλη περιοχή και έρχεται και κάνει τάκλι εκεί στον πάγκο που ήταν στον Παναγιώτη μου. Και κάνει ένα τάκλι 30 μέτρα. Και κάνει σαν κάγκελα. Μπαπ! Και άρχισε ο κόσμος και μου λενόταν. Δηλαδή αυτό θέλει ο κόσμος. Τώρα το παίζουν PlayStation. Βλέπεις, γαμπροί μπαίνουνε. Γαμπροί βγαίνουνε. Μόνο παπιών δεν έχουν να φορέσουν, να πάνε να παντρευτούν στην εκκλησία. Κάτσε, μπορεί να κάνει δουλειά έτσι. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Θανάση Δημόπουλος στο μικρόφωνο, Τάσος Βατζέρης στον ήχο και Μάρη Λίζα Γόρα στα τηλέφωνα. Από Παρασκευή 13/9 ξεκίνησε Σάββατο Κέφια και Σάββατο. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο Κέφια Live. Κασάνδρου 88 και Ευρυπίδου 17. 2-31-0-2-48-3-3-1. Γιάννης Ρίζος, βάλε ένα τραγούδι Γιάννη Ρίζο σε παρακαλώ. Η φιλία, τη φιλία βάλε. Ηλίας Πασχάλης, Μάκης Καλαϊτζής, Ελένη Αντωνιάδου, Άντζη Μιχαήλ, Θάνος Παπανικολάου, Ειρήνη Λόλου, Χριστίνα Ωνάση το Αστέρι και Ροδοθέα. Γεωργία Τσιφούτη με τον Πεχταρά σου, το Γιαννάκη, δεκαρά. Ωραίο Γιαννάκη, Τσιφούτης, ωραίος Πεχταράς, ωραίος δεκαράκι. Αλλά δεν τον βάζουν να παίξει αυτόν. Ορίστε. Προπονητής δεν τον έβαζε να παίξει. Τι να κάνει. Με το ζόρι. Πάμε να ανοίξουμε και τις γράμμες. 2-31-0-287-888. Ακούστε λίγο αυτό το τραγουδάκι, να τα ακούσετε λίγο. Άκου. Ανέβασε λίγο πίεση. Δώσε πόνο. Είπα τους φίλους μου απόψε να μετρήσω. Άκου από τραγούδι. Λέγοντας ψέματα πως άρπαξα φωτιά. Κανείς δεν χάλασε τον ύπνο του για μένα. Άκου τα σούρδι, ακούστε λέει. Όλοι κοιμήθηκαν ακόμη πιο βαθιά. Πάμε και στο άλλο τώρα, πάμε τα πω. Όπως είναι το ίδιο, μην τα αλλάζεις, το ίδιο. Αυτό, άστο. Με ένα ψέμα έχω μάθει την αλήθεια. Οι φιλίες μίλαν μες στα παραμύθια. Με ένα ψέμα έχω μάθει την αλήθεια. Οι φιλίες μίλαν μες στα παραμύθια. Έχει σημασία το τραγούδι, ακούστε το. Όλα από τη ζωή βγαίνουμε. Να ακούω και τ' άλλο τώρα. Είπα τους φίλους μου απόψε να καλέσω.
λέγοντας ψέματα πως κέρδισα πολλά. Δίπλοι μου ήρθανε με γέλια και τραγούδια και με γεμίσανε με χάδια και φιλιά. Αυτά έχει ζωή, τα ακούτε. Γίναμε στη φωτιά κανένας. Μετά πάμε εκεί. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Έλα στη γραμμή, καλησπέρα. Έλα. Θανάση. Έλα. Νίκος από τη Ζηρίχη. Έλα ρε Νίκο Ζηρίχη. Έλα ρε You Boys, τι έγινε. Πέντε γκολ έφαγε You Boys. Τι έγινε. Σε πέθασε. Δεν ασχολούμαι με τους Ελβετούς, ξέρεις. Καθόλου τίποτα. Καθόλου μπάλα, τίποτα. Καθόλου. Ξέρουνε μπάλα εκεί ή τραμπάλα. Ξέρουνε μπάλα ή τίποτα. Ξέρουνε. Ασχολούνται καλά με το τόπι. Α, μπράβο. Γι' αυτό του τρώνε τα λίρα. Εκεί έχουν πλαστικά γήπεδα, Νίκο, ή έχουν και ναι, χόρτα. Τα περισσότερα είναι και πλαστικά και χόρτα έχουν, αλλά περισσότερα είναι πλαστικά. Ναι, ναι. Θανάση, τι μου θύμισες τώρα με αυτό το τραγούδι. Παιδιά της Καλαμαριάς, πρώτη φορά που είχα δει το Γιάννη Ρίζο, ηλικία 11 χρονών ήμουνα. Έλα. Στα παιδιά της Καλαμαριάς. Sorry που κάνω διαφήμιση. Δεν πειράζει. Ο Νίκος, αλλά... άκουσε, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος που έχουμε εδώ και έχει το ραδιόφωνο. Ήταν στα παιδιά Καλαμαριάς τότε. Μάλιστα. Και το Ρίζο ήταν, και τώρα μάλιστα. Με το Ρίζο ήταν, έχει καλές σχέσεις και πολλούς τραγουδιστές. Μάλιστα. Είναι φοβερός. Εγώ και τον είχα δει πρώτη φορά το Ρίζο. Και καλό παιδί, και καλό παιδί ο Γιαννάκης. Είχα κερδίσει ένα δίσκο. Ήταν πικάπο ο δίσκος, να φανταστείς. Μου τον είχε υπογράψει ο Ρίζος, ο Γιάννης ο Ρίζος. Οι φιλίες, αυτό το πικάπ είχε τότε, μου είχαν δώσει. Και το έχω ακόμη. Ναι, ναι. Το έχω. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα αθλητικά. Επειδή αναφερόμαστε για το Center for, Θανάση, γύρνα λίγο μια πενταετία πίσω, μετά από την πώληση του Πρίγιοβιτς, και είχαμε σκέψου. Άκοπ, Κρέμτσικ, Τσάλοφ, όχι Τσόλακ, Σαμάτα, Τσάλοφ και τον Ισπανό που έχουμε τώρα. Σαν τον Πρίγιοβιτς κανένας. Και λίγο ο Κρέμτσικ. Ο Κρέμτσικ, εντάξει, σου έκανε τη δουλειά όμως. Δηλαδή σου έκανε στον τελικό και ναι, με την άκρη μετά. Αυτό σου είπα. Αυτό... Και δεν τον κρατήσανε. Αυτό σου είπα. Ναι, και δεν τον κρατήσανε. Ναι. Δηλαδή, πέντε center four μετά από τη πώληση Πρίγιοβιτς, που μόνο ο Κρέμτσικ έδωσε λίγο ανάσα και λίγο άκο. Σου δώσε κύπελο. Ο Κρέμτσικ σου δώσε κύπελο. Και ο Άκοπ. Και ο Άκοπ, ναι. Ναι. Από εκεί και πέρα, Τσόλακ, Σαμάτα και μέχρι στιγμής το Τζάλοφ, το Ντισουντάλι δεν το βάζω γιατί εγώ το θεωρώ εξτρέμ και όχι σέντερφορ. Εξτρέμ είναι η θέση του. Από εκεί και πέρα, έχει ο Θεός, έχει η Παναγία. Αλλά και μην ξεχνάμε ότι όλα, όλα για το θέμα του σέντερφορ εξαρτάται το σύστημα του προπονητή. Ίβιτς, 4-3-3 ή 4-4-1-1. Παίζει ρόλο και ο προπονητής ή 3-5-2. Εσύ στη θέση του προπονητή, αν ήσουν στη θέση του ΠΑΟΚ, με το υπάρχον υλικό του ΠΑΟΚ, τι σύστημα θα παίζες? Αυτό δεν μου το έχεις πει καμιά φορά και θέλω 4, να ακούσω την άποψή σου. 4-4-2 ή 3-5-2, έτσι θα παίζω εγώ. Ένα από τα δύο αυτά. 3-5-2 θα παίζες. Ή 4-4-2, ναι, ένα από τα δύο. Αλλά 3-5-2 πιο γεμάτο είναι. Δεν μου λες... Τα 4-4-2. Αλλά με δύο σεντρεφόρ. Οπωσδήποτε δύο σεντρεφόρ. Με ένα ποτέ. Ένα ναι, είναι ίσο κανένα. 4-4-2 σε ευθεία ή με ρόβδο. Σε ρόβο. Σε ευθεία τα 4-4-2. Σε ευθεία. Ωραίος. Και όταν χρειαστεί, άκου να σου πω κάτι. Είναι πάντα από την εξέλιξη του παιχνιδιού. Εγώ λέω τώρα, όταν έπαιξε ο ΠΑΟΚ με τη Γαλατασαράι, σου δίνεται μια ευκαιρία και σου λέει μπαλά. Σου λέει μπαλά. Κάνατε το 1-1. Κράτησε το αποτέλεσμα, αδερφέ μου, για να πας καλά. Μην ανοιχτείς άλλο. Αυτός ναι. Ίδια τακτική. Δεν έβαλε να πεις κάποια στιγμή να κάνω τρία αμυντικά χαφ. Να βάλω τρία στόπερ, να κρατήσω και να παίξω με δύο. Να παίξω με ένα δεκάρι, ένα. Κάτι να δέσει, ρε παιδί μου. Αυτός κάθισε στο ίδιο. Ο άλλος τώρα σου βάζει μέσα τον Ικάρντι. Έχει τον, ναι. Τον Σεμέν, πώς το λένε, τον μαύρο. Ο Σιμέν, το μαύρο. Να παίξει με δύο σεντρεφόρ, θα παίζει πάλι ζώνη. Δεν θα παίζει με τρεις στόπερ για να μπορέσει. Ο Αλμέιδα όμως προχτές. Τι έκανε προχτές? Βλέπω ότι είναι 1-0. Βάζω Παναθηναϊκός δύο σεντρεφόρ. Τον Ιουγκοσλάβο που έχει και τον Ιωαννίδη. Και τι κάνει?
Απλά δεν είναι γράμματα. Βάζει μέσα το Μίτογλου. Τρία στόπερ. Λέω, πάρω το παιχνίδι. Αυτό με νοιάζει τώρα. Άστε τώρα την καλή μπάλα και το. Και ότι τι έκανε. Γιατί αυτό την πάτησε εδώ μέσα στην Τούμπα. Στο 1-2 που έκανε, έβαλε άλλα αντάλλα. Και ο Πάοκ το γυρίζει το μάτς και χάνει το πρωτάθλημα. Και το κάνει 3-2. Έτσι, εκεί. Και το μάθε. Γύρισε το παιχνίδι. Έτσι, ναι, αυτό είναι ότι. Ποιο το έχασε το πρωτάθλημα, ο Αλμέιδα το έχασε το πρωτάθλημα. Για μένα, να σου πω κάτι, επειδή ο Λουτσέσκο έχει μία τακτική και βλέπει, τα ξέρει άλλωστε, δεν χρειάζεται να σου τα πω. Βγάζει ένα εξτρέμ, βγάζει άλλο. Ναι. Βγάζει δεξί μπακ, βγάζει δεξί μπακ. Έχουν μάθει όλοι το σύστημά του. Όλοι έχουν μάθει πώ θα παίξει. Εγώ θέλω από έναν προπονητή. Όπως εμένα, εγώ το λέω για μένα, ο καλύτερος προπονητής που πέρασε από τον ΠΑΟΚ και ας πήρε μόνο ένα κύπελο ήταν ο μεγάλος ο Ίβιτς, που το θεωρώ μεγαλύτερο προπονητή, γιατί μου αρέσει και η τακτική του, μου αρέσει το στυλ παιχνιδιού του, παρά ο Λουτσέσκο. Το Λουτσέσκο δεν το συμπαθώ, αγαπάω όμως την ΠΑΟΚΑΡΑ. Μην μπερδεύουμε το ένα με το άλλο. Εντάξει, ο ναι. ΠΑΟΚ παίρνει τα πρωταθλήματα, όχι ο Λουτσέσκο. Ο ΠΑΟΚ τα παίρνει. Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ ό,τι του ζητάει το φέρνουν. Αλλά πάλι καίγονται. Δηλαδή. Παίρνει τώρα τον Τζάλοφ 3-300. Έως στιγμής έχει καεί. Παίρνει το Σουντάλι. Έχει καεί. Ναι. Θανάση μου. Για, εγώ θα σου πω κάτι και να κλείσω με αυτό. Μετά από τις μεταγραφές του Πρίγιοπιτς, Άστιν Αυτίνα, Άκοπ που πήρε δανεικό, Κρέμτσικ πήρε δανεικό, έδωσε στο Τζόλακ 3-4 εκατομμύρια στη Βοσνία αυτή την ομάδα. Έδωσε στο Σαμάτα πάλι εκατομμύρια, έδωσε στο Τζάλο πάλι εκατομμύρια και στην ουσία δεν έχει center forward. Έτσι. Και πάλι στον Τόμας καταλήγεις. Και πάλι καταλήγεις, πρόσεξε, καταλήγουμε στον Τόμας, ο οποίος είναι περιφερειακός. Δεν είναι να παίζει όπως ήταν ο αδερφός σου μέσα στο κουτί. Εντάξει, όπως ήταν ο Πρίγιοβιτς. Ο Φωνιάς και ο Κωστίκος τώρα μπαίνανε στην Τούμπα και έκλαιγε η μάνα του Πελέ. Λέει, τι μας περιμένει σήμερα, λέγανε τώρα. Άστα τώρα. Γι' αυτό σου λέω. Γιατί ο Ισπανός καλός χρυσός, αλλά έξω από το κουτί. Ερχότανε με Μανολά. Εγώ τώρα θέλω... να σου πω κάτι, με Τζιράκι, με Μανολά. Τζιράκι βάραγε για τη μάνα του. Μανολάς λέμε καλύτερη στόπερ. Και τρώγανε 6 γκολ και δεν ξέρανε πότε τα φάγανε. Τα 6. Και πρέπει να φάνε 16. Καταλάβες. Εγώ παράδειγμα, να σου πω και αυτό και κλείνω. Εγώ πάλι γουστάρω ένα σεντερφόρ που είχε ο Παθναϊκός στο Βαζέχα. Ναι, αυτή είναι όπως το στυλ του Τόμας. Ο Βαζέχα γύριζε, ναι, έτρεχε πολύ, έτρεχε πολύ. Κυκλοφορούσε αλλά πολύ. Έβαζε και 20 γκολ. Ναι, αλλά είχε όμως μέσα με Σαραβάκο, είχε δεύτερο σεντερφόρ. Έπαιζε. Ναι. Δεν έπαιζε μόνος του πάντα. Ναι, αυτό ακριβώς. Ή Βασίλη Δημητριάδη, ή Φάνη Τζουτζιάρη, όπως είπες πριν. Δίδυμο. Με τον Τζουτζιάρη, να σου πω κάτι. Εγώ με τον Τζουτζιάρη που είμαι στον Ηρακλή, βάζαμε 18 γκολ ο καθένα τη χρονιά. Και βγήκαμε φαντάζομαι δύο φορές Ευρώπη από το πουθενά. Βγήκαμε δύο φορές Ευρώπη με τον Ηρακλή, με τα γκολ τα δικά μας. Και ήρθε η Λάρισα που είμαστε μεταξύ μας πώς θα παίξουμε και τους πλακών με Μιτσιμπούρνα μέσα, Αλεξούδη και αυτά. Και ερχόμαστε μέσα στην Καφτατζόγλιο και τους βάζω μπαμπαμ δύο γκολ στο 10, τους έχω 2-0 και βγήκαμε Ευρώπη μετά από 13 χρόνια. Εντάξει, αλλά είμαστε φωτιά. Μακριά. Φωτιά. Μην πας μακριά, ο Όφη είχε Νίκο Αναστασίου μπροστά. Γιάννη. Το Γιάννη λες Αναστασίου. Όχι, το Σαμαρά. Το Γιάννη Αναστασίου. Και Σαμαρά είχε. Ναι. Και Σαμαρά και Βλάστο. Και Βλάστο. Δηλαδή και παλιά, Βλάστο. Παλιά, να σου πω κάτι. Ήταν ποδοσφαιριστές της πλατείας. Αυτό είχε πει κάποια στιγμή ο Μπαρέζη. Αυτό είπε ο Κούδας όλοι. Λέει, εμείς από τις Αλάνες βγήκαμε ποδοσφαιριστές. Κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα όλο. Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς. Φιλιά στην Ελβετία, λοιπόν, γεια σου Νικολάκη. Καλή επιτυχία. Γιώργος Καψαλιάρης, καλησπέρα αρχοντά μου. Γιώργος Καψαλιάρης έχει τερματοφυλακάρα 17 χρόνια, παίζει στην ΚΑΠΑ 19. Τι άλλο μπορεί να κάνεις. Φοβερός τερματοφύλακας, 1,90, ντουλάπι και αυτά. Δυνατός, προπονημένος και ο πατέρας καλός τερματοφύλακας και καλό παιδί. Πάμε στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα. Έλα, Θανάση, να μιλήσουμε. Έλα, ρε Γιωργάκη, για πες τα γόρι μου. Πες τι ρε. Έλα, ρε Γιωργάκη, από τις 5 ώρα. Τι να σήμερα κάνω, και πάλι τι θα να σε κάνω. Κάνω παρατήρηση. Oh. Πάλι θα σε κάνω παρατήρηση. Σήμερα είναι η μέρα ευρωπαϊκού. Παίζει τόπιο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Και σήμερα λες τώρα για τον Μπονόλο και για τον. Και τι να κάνω, αφού το ποδόσφαιρο τι να το κάνω. Κάνε ένα ύμνο του ΠΑΟΚ. Ξέρουμε, δεν είσαι ΠΑΟΚ, είσαι Παναθηναϊκός, είσαι Ηρακλής. Όχι, είμαι και Μπαρτσελώνα είμαι μαζί. Ρε,
τώρα, σοβαρά σε μιλάω. Τώρα, τώρα ότι σα πει σου βγαίνει το κεφάλι τώρα και σένα τώρα. Και βγάζετε σήμερα, Θανάση, με βγάζει σήμερα μίλα. Εν ώρα παιχνιδιού, για παίκτες σήμερα είναι άλλο. Ποιο είπαμε παίκτες, στο σεντρεφόρ είπαμε ρε, ποιο είπαμε παίκτες. Για σεντρεφόρ είπαμε ότι πρέπει. Δεν μιλάτε σήμερα ρε, παίζει ο Πάο, καταλαβαίνεις. Βάλει τώρα τον ύμνο. Του αυτού να τον ακούω κιόλα, άντε. Του Παρίδη. Αυτός θα μπει στο τέλος. Πάντα. Ωραία, βάζε το συνέχεια. Θα παίζει. Παναγία μου καλή, με τη νίκη. Ο Μιχάλης τι κάνει ρε. Έκανε εγχείρηση και στο κόκκιδο, αλλά από εβδομάδα πιστεύω να είναι εντάξει. Άρε Μιχάλη, περαστικά ρε αγόρι μου, περαστικά ρε Μιχαλάρα Λεβέτη. Σήμερα άμα ήταν ο Μιχαλάρας, 2 ώρες θα είχαμε τραγούδια ρε. Θα σηκωνόταν όλοι σας άλλοι και απάνω ρε. Εσύ μας κοίμησες ρε. Άντε γεια σου, γεια σου, γεια σου. Πάμε σε γραμμέλα. Ο καθένας με τον πόνο του. Τι να κάνω κι εγώ τώρα. Μπορώ τι να κάνω. Είμαι σαν τον παπά που ξεμολόγει. Πήρε ο Γιώργος, είπα αυτά. Τον ξεμολόγησε και τον Γιώργο. Κάτσε εκεί, πιες τα τσιπουράκια σου. Και το βράδυ ξύπνα, δεις το μάτς. Έλα, πάμε σε γραμμή. Έλα. Καλησπέρα. Γεια σου, Θανάση. Καλησπέρα. Ποιος το τηλέφωνο? Λάζαρος από Στοχόλμη. Γεια σου, Λάζαρε. Τι κάνεις? Θανάση, θα σου κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Ποιος ο λόγος ο Σαββίδης να δίνει 3 εκατομμύρια πλάς στις ακαδημίες και να βγάζει μέσα σε αυτά τα 3 εκατομμύρια και σεντερφόρ και να τα δίνουμε σε Γερμανίες και από εδώ και από εκεί, εφόσον ο Πλανητάρχης δεν θέλει σεντερφόρ? Κοιτάξτε, είναι η τακτική της ομάδας, δεν πρέπει να πάρει κάποια έσοδα ρε, αδερφέ, κάποια στιγμή, ναι, πρέπει να πάρει κάποια λεφτά. Όμως, ποιος ο λόγος να δουλεύουν τόσοι προπονητές στις ακαδημίες για να βγάζουν σεντερφόρ? Κοιτάξτε, αυτός τώρα είναι η δουλειά του, ότι εγώ δίνω λεφτά 3 εκατομμύρια, βγάζω παίκτες να πουλήσω παίκτες. Να του φέρω ο Κουλιεράκης 12 εκατομμύρια. Όχι, δεν βγάζω παίκτες να πουλήσω παίκτες, Θανάση, βγάζω παίκτες για να ενισχύσω και την πρώτη ομάδα είναι κανονικά. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, όταν σου δίνει άλλο 19... Σου δίνει, είναι 19 εκατομμύρια, ναι, με 22 στον Γκραφάη. Σύμφωνοι, συμφωνώ σε αυτό που λες. Να τους πουλήσεις. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Κάποτε είχες πει για τον Νάκπομ, σε μια φάση που πήγε να πάρει κεφαλιά και τη βρήκε με τον νόμο του. Ναι. Γύρισες και είπες στο ραδιόφωνο, σέντερ φόρ είναι αυτός, δεν μπορεί να επιδείξει να πάρει μια κεφαλιά, τη βρήκε με τον νόμο. Δεν το έκανε μια φορά. Πώς θα την πάρει, ρε φίλε μου, αυτή την κεφαλιά ο Νάκπομ, όταν κάνει μέσα στο παιχνίδι 10 και 15 χιλιόμετρα? Με τι κουράγιο. Αυτό, μα αυτό λέμε ρε αδερφέ, στα λόγια μου έρχεσαι τώρα αυτό που λες. Ότι ο παίκτης ο σεντρεφόρ πρέπει να είναι από το κέντρο και μπροστά με το δεκάρι. Εκείνη την περίοδο δεν την είδες όμως, Θανάση, αυτή τη φάση. Δεν το έχεις καταλάβει εκείνη την περίοδο. Το είχα δει όμως, δεν το έκανε πρώτη φορά. Τουλάχιστον 4-5 φορές. Έχεις κάνει κριτική όμως τον Νάκπομ. Ναι, ας πω κάτι, 4-5 φορές ο Νάκπομ βρήκε την μπάλα με τον νόμο, όχι μια φορά. Το θυμάμαι, ναι, τώρα τα ότι. Όταν κάνει όμως 10 και 15 χιλιόμετρα σε κάθε παιχνίδι. Τι να τον κάνω εγώ, εντάξει, εσύ... ας πω κάτι. Εσύ τι μετράς τα χιλιόμετρα ή ουσία να βάλεις 3 γκολ? Πες μου. Τον παίχτη. Εσύ αν έκανες 10-15 χιλιόμετρα μέσα στο παιχνίδι, θα έχεις κουράγιο μετά. Μα να δεν πήγε να τα κάνω. Εγώ του έλεγα τον προπονητή, του ξεκαθάριζα. Εμένα θες γκολ. Μου λέγε ναι, μέχρι το κέντρο. Δεν θες γκολ. Α, μπράβο. Δεν πάω. Τι να κάνω, βγάλε με, του λέγα. Αυτό το έχω πει σε προπονητή. Το φορ, αυτή είναι η δουλειά του. Είναι η μηχανή που θα σου βάλει τον γκολ. Έτσι. Εγώ αυτό είχα πει στο Λίμπερς και ο Λίμπερς δεν με γούσταρε. Μου λέει τι θες, τουλάχιστον να σου πω κάτι, coach. Εγώ είμαι από το κέντρο και μπροστά για να σου βάλω τον γκολ, να έχω φρεσκάδα. Αν θα με πας σε μένα, ξεκινάω από τη δικιά αριστερό μπακ, ναι, δεξί μπακ και στόπερ και αμυντικό χαφ που είναι 10 και να πάω να κάνω εγώ τον 11. Μια φορά γύρισα πίσω και σουτάρω την μπάλα με τον Ολυμπιακό και βρίσκει τον Μιστακίδη και πάει μπάλα γκολ. Και από τότε λέω δεν ξαναπατάω ούτε στη μεγάλη περιοχή. Τίποτα πίσω, μόνο μπροστά. Δηλαδή αυτό είναι του σεντρεφόρ. Φρεσκάδα. Ο Μέση, άμα τον έδει, τον έβλεπα χτες. Χτες κοιμήθηκα 6 ώρα. Γιατί έβλεπα το Μαϊάμι με την Αμερικάνικο, το οποίο πήρε το πρωτάθλημα. Καθόταν στο κέντρο. Τρεις φορές πήρε την μπάλα, έκλαψε η μάνα του Πελέ. Πάρ την μπάλα. Γκολ, γκολ, γκολ. Τρεις σε άρση. Αυτό έκανε ο Μέση. Δεν μπορεί να τρέχουν όλοι. Ακριβώς. Κάποιος πρέπει να μείνει μπροστά για να κάνει αυτό που πρέπει να γίνει. Να μην πάμε στο πλεκτό. Συμφωνώ. Συμφωνώ για αυτό που λες. Δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό. Γι' αυτό που λες με τον Άγκου και ξέφυγε από τον Μπάου και πήγε και παίξε χάφ μετά. Στην Αγγλία και έβαλε 30 γκολ σαν χάφ. Όχι σαν σεντρεφόρ. Σαν δεκάρι έπαιξε.
στον Άγιαξ που έχει πάει. Τον έχουν πάρει για σεντερφόρ, δεν έχει βάλει ούτε πέντε γκολ τη χρονιά, δεν βάζει. Σαν χαφ έπεσε στην Αγγλία. Δεν ξέρω αν τον παρακολουθείς. Στην Αγγλία δεν τον είχα παρακολουθήσει όσο πολύ. 30 γκολ έβαλε στην Αγγλία σαν δεκάρι. Σε πληροφορώ. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, εγώ ξέρω η δουλειά του Φόρ είναι να βάζει τον γκολ. Τώρα η δουλειά του Φόρ δεν είναι ούτε να μαρκάρει πίσω από το κέντρο ή τίποτα άλλο. Έτσι όπως το λες. Αυτό και εγώ. Δεν διαφωνώ. Πάμε με τη νίκη σήμερα τουλάχιστον να ευχαριστηθούμε λίγο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πιστεύω σήμερα να τελειώσει το ματσάκι, γιατί από ό,τι έμαθα δεν είναι και πολύ δυνατή. Αλλά πάω, άμα πιάσει μια καλή απόδοση, μπορεί να το πάρει το ματσάκι. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Μαζί μας είναι και ο Στάθης ο Παπαδόπουλος. Έλα, ρε Στάθη, καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλησπέρα, Δανάση. Καλησπέρα σε όλους. Πώς είσαι? Να χαρά, δόξα τω Θεώ. Μεγάλη κίνηση έξω. Πολύ. Χαμός γίνεται, ειδικά από τα δυτικά, αρχίζει και ανεβαίνει και έχουμε και τροχαίο ατύχημα, προσήγει ο κόσμος τώρα εκεί στο Λίτλ, στην είσοδο της πόλης, ναι. Α, τι έμαθα, ότι ετοιμάζεσαι εδώ να τα θέματά σου στο Νίκος Λίτλ. Παπαδόπουλος με Στάθη Παπαδόπουλο από παιδιά. Παιδιά σας, πρέπει κονιτάκι να στηρίξουμε. Κάνατε εκεί αστιάκια πολλά, λέει. Αστιάκια πολλά κάνατε. κάτι έμαθα ότι μπορεί να κάνει εκπομπή τώρα από Σαββατοκύριακο. Και από τι ώρα μπορεί να ξέρουμε? 6 με 9 κάθε Σαββατοκύριακο. Εδώ θα είσαι τα λέμε. Είσαι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Χρόνια εμείς οι δυο γνωριζόμαστε από παλιά. Από το 2003. Πόσο? Έξτρα σπορ. Έξτρα σπορ. Και βάλε. Εντάξει, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει το άθλημα καλά. Αγαπάς τον ΠΑΟΚ. Και πιστεύω ότι εντάξει, είσαι μια αγαπά πάρα το ποδόσφαιρο πρώτα απ' όλα. Εντάξει, και το ποδόσφαιρο και τον ΠΑΟΚ. Γενικά. Αλλά είσαι πιστεύω μια πολύ καλή μεταγραφή για την ομάδα του Λίμπερο. Σέντερ φορ έχει ο Λίμπερο. Σέντερ φορ έχει ο Λίμπερο. Εγώ θα παίζω δεύτερος. Εντάξει. Αφού είναι Αργυρούπολη. Αργυρούπολη. Εντάξει, ό,τι και να κάνεις, όλα καλά. Σήμερα τι βλέπεις έτσι λίγο με την εμπειρία? Τι σου λέει ο φίλος εκεί? Εγώ σ' άκουγα και απογοητεύτηκα, γιατί με την ενδεκάδα που παρουσίασες, αν είναι αυτή, θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Πού φοβάσαι? Και αριστερά και δεξιά. Και το Σάστερ φοβάσαι και τον Νότο? Και τους δύο. Ο πρώτος του λείπουν παιχνίδια και ο δεύτερος δεν είναι η θέση του. Και ο δεύτερος έχει τρία παιχνίδια στην πλάτη του γεμάτα. Ναι. Και αν κρίνω και από το παιχνίδι του Άρη, δηλαδή έτσι πως πήγε η άμυνα, που όλοι μαρκάραμε τα μάτια στην περίπτωση του γκολ, στη φάση του γκολ, έχω την εντύπωση ότι αν δεν κάνουμε πέναλτι σήμερα από τα αριστερά, τυχεροί θα είμαστε. Ό,τι μπορεί να αντέξει άλλο παιχνίδι 4 στα 4 δηλαδή. Δύσκολα. Δύσκολα. Και μάτσι δυνατά, όχι μάτσι, ξέρεις. Και εγώ απορώ, πέρασε όλο το καλοκαίρι, γινόταν ο προγραμματισμός, γινόταν οι μεταγραφές και δεν βλέπω ουσία. Δηλαδή, βρισκόμαστε τώρα και στο ξεκίνημα βέβαια του πρωταθλήματος και έχουμε και δύο παιχνίδια στο Europa και πάλι βλέπω ότι η ομάδα δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι. Όλοι λένε ότι η ομάδα ρολάρει του Λουτσέσκου πάντα μετά τον Οκτώβριο. Μα τι να το κάνω, εγώ αν χάσω τα 2-3 παιχνίδια τώρα έχω μείνει εκτός στόχων. Άρα δηλαδή είναι, τι θα κάνω, θα επικεντρωθώ μόνο στο πρωτάθλημα, Θανάση? Ας πω κάτι, είναι και άτυχος ο ΠΑΟΚ, όμως τα τρία καλά παιχνίδια τα παίζει εκτός. Δεν υπάρχει άτυχος. Εντάξει, τα τρία μάτσα εκτός. Δεν υπάρχει άτυχος. Δηλαδή... δεν υπάρχει ικανότητα να τα λέμε έξω από τα δόντια. Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Ότι μπορούσε να παίξει τώρα τη Manchester United μέσα ή τη Real Sociedad εδώ, να παίξει δύο παιχνίδια δυνατά. Τώρα τα παίζει έξω. Και τα τρία είναι άσε που πρέπει να δώσει γκάζια και την Κυριακή να παίξει μάτσα. Στη γιατί... Γαλάτα χάσαμε τουλάχιστον την ισοπαλία από δικό μας λάθος. Έχω την εντύπωση ότι ο Λουτσέσκου είχε άλλο στο μυαλό του, πήγε να κλέψει το παιχνίδι με θράσος και όχι με ξυπνάδα. Έτσι, κοντρολαρισμένα. Το χάσαμε το παιχνίδι. Ερχόμαστε εδώ στο πρωτάθλημα, χάνουμε από τον Άρη γιατί και η κούραση μέτρησε και η ανικανότητά μας μέτρησε. Ελπίζω σήμερα να πάρουμε το παιχνίδι για πολλούς λόγους, όχι μόνο για ψυχολογικούς, γιατί πρέπει να μείνουμε σε στόχο. Έτσι. Αν δεν μείνουμε στο στόχο της Ευρώπης, τελειώσαμε. Και πρόσεξε τώρα. Δεν είναι ότι φεύγεις από το Europa League και μπορεί να πας και στο Κόφερες. Θα πρέπει να έχεις μια συμμετοχή μέχρι το τέλος σε αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και ποιοι θα παίζουν? Η δεύτερη ομάδα, ο ΠΑΟΚ Β, ποιος θα παίζει? Γιατί θα είσαι εκτός στόχου στην Ευρώπη, άρα θα είναι μια αγκαρία. Δεν μπορείς να πας όμως να παίξεις χαλαρά. Ναι, γιατί αυτό λέω. Δεν γίνεται να τρώμε πεντάρες και εφτάρες και να ξεφτυλιστεί και να διασυρθεί ο ΠΑΟΚ, δεν νομίζω. Τώρα φάγε άλλη 7 από την Ντόρμου, θες, κάτσε. Η άλλη φάγε 5. Κάτσε, δηλαδή, να πας αυτό το στυλ. Και ομάδες μιλάμε με ονόματα και με χρήματα. Και έτσι. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν όταν πάει το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο. Βαράνε. Δεν έχουν τελειωμό. Στάθης Παπαδόπουλος, μπορεί να τον απολαύσετε από Σαββατοκύριακο αυτό.
Θα δούμε τώρα με τον Νίκο Ασυνοδότη. Ωραία. Τάσος Βατζέρης στον ήχο, Μαρίζα Αγόρα στα τηλέφωνα. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει σήμερα και είναι ικανός να πάρει αυτή την ομάδα. Μην νομίζετε επειδή έβαλε 4 γκολ στο τοπικό ή 4 γκολ στη Ρίγα, πάνε να πει ότι είναι η μεγάλη ομάδα. Αν ο ΠΑΟΚ πιάσει μια καλή απόδοση, μπορεί να πάρει το μάτς έστω και με 2 και με 3-0. Αυτά. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Αυτά, έρχεται ο Αντώνης ο Κουλάλης. Αντώνης Κουλάλης έρχεται. Και μετά έρχεται ο Παπαδομανουλάκης. Μέχρι το πρωί έχουμε τα λέξη. Ωραία. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Γεια σας.